Θα ασχοληθούμε με την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε ένα σύστημα φορτίου. Σε ένα σύστημα που έχει βέβαια ηλεκτρικό πεδίο. Δηλαδή φανταστείτε για παράδειγμα ότι παίρνω ένα φορτίο εδώ, έχω ένα φορτίο εδώ, έτσι. Φέρνω ένα άλλο φορτίο από το άπειρο, το φέρνω κατά τα πάνω ένα έργο για να το φέρω κοντά. Αν το αφήσω αυτό αμολυτό, θα πεταχτεί στο άπειρο με τόση κινητική ενέργεια όσο ήταν το έργο που θα πάρει σαν να το φέρω κοντά. Παιδιά, κλείνετε λίγο την πόρτα. Κλείνετε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα. Λοιπόν, θα φύγει λοιπόν στο άπειρο το φορτίο με τόση κινητική ενέργεια όσο ήταν το έργο που παραπάνησα για να το φέρω κοντά. Αυτή λοιπόν η κινητική ενέργεια που θα έχει το φορτίο στο άπειρο κινήσει με το έργο που δαπάνησα λέγεται ενέργεια του συστήματος των ηλεκτρικών φορτίων και την οποία θέλω να υπολογίσω. Έτσι, δηλαδή, με αναλόγια πόσο έργο δαπάνησα για να το φτιάξω που είναι ίσο με την κινητική ενέργεια που θα απελευθερωθεί αν το αφήσω ελεύθερο. Για να το υπολογίσω λοιπόν αυτό, ας υποθέσουμε ότι ξεκινάω με ένα φορτίο Q και το φέρνω από το άπειρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι. Το φορτίο αυτό λοιπόν για να το φέρω από το άπειρο μέχρι εδώ δαπάνησα ένα συγκεκριμένο έργο. Έτσι. Το οποίο έργο είναι βεβαίως μηδέν, δεν υπάρχουν δυνάμεις εκεί στην περιοχή. Δεν ακούμε. Λέω, για να φέρω το φορτίο αυτό λέω από το άπειρο μέχρι το σημείο αυτό το οποίο το έφερα, το ξεκίνησα από το άπειρο, έτσι κάπου εδώ. Ξεκίνησα από το άπειρο και το έφερα μέχρι εδώ κάτω. Αυτό το έργο λοιπόν το οποίο να πάρεις είναι μηδέν, γιατί δεν υπάρχουν δυνάμεις εκεί. Το έργο με τι ισούται, αν θυμάστε, το έργο ισούται με ολοκλήρωμα F επί DL. Από το σημείο που ξεκίνησα από το άπειρο, για παράδειγμα, εδώ πέρα, μέχρι το σημείο στο οποίο το πήγα, μέχρι το σημείο, ας πούμε, RA. Ας πούμε εδώ πέρα είναι το RN. Εδώ λοιπόν είναι το φορτίο Q1 που το έφερα από το άπειρο στο σημείο RN. Εδώ είναι η αρχή των συντεταγμένων. Έτσι. Για να πάω λοιπόν από το άπειρο μέχρι το σημείο RN, δαπάνησα έργο ίσο με το 0. Γιατί 0, διότι εδώ υπήρχαν 0 δυνάμεις. Άρα το W1 είναι ακριβώς 0. Όταν πάρω ας πούμε, το φορτίο και ένα για απλό, ας πούμε, είναι θετικό έτσι, για να μην μπλεκόμαστε. Δεν έχει σημασία και για αρνητικό, όμως ίδια αυτή θα ακολουθήσει. Ας πούμε τώρα φέρνω ένα άλλο φορτίο από το άπειρο, ένα φορτίο Q2. Το ξεκινάω από το άπειρο και το φέρνω σε μια άλλη απόσταση, ας την πούμε απόσταση R2. Σε θέση μάλλον, συγγνώμη, R2. Και έτσι λοιπόν, πέρα αυτά τα δύο φορτία, έτσι έχουν μια απόσταση R2 μείον R1 θα το ονομάσω ίσο με R2-1 R1-2 παυλίτσα. Εντάξει. R1-2 λοιπόν διάνυσμα παυλίτσα είναι η απόσταση μεταξύ του φορτίου Q1 και του φορτίου Q2 το οποίο φορτίο Q2 το έφερα από το άπειρο. Πόσο έργο δαπάνησα για να φέρω το φορτίο Q2 από το άπειρο μέχρι το σημείο αυτό, θα το υπολογίσω τώρα αμέσως. Πάρα πολύ εύκολο είναι. Είναι W ίσον ολοκλήρωμα από το άπειρο μέχρι το σημείο R2 του F επί DL. Αυτό δεν είναι το έργο. Ορισμός του έργου είναι. Είναι η δύναμη την οποία εγώ έσπρωχνα το φασμό, το θετικό, το έσπρωχνα για να το φέρω μέχρι το σημείο. Και καθώς το έσπρωχνα ήταν σαν να αποθήκευα στο σύστημά μου δυναμική ενέργεια. Όπως ένα ελαττήριο το ζουλάτε και μετά με τα αφήσει τα μολυτό τεντώνεται, και αυτό το έφερα από το άπειρο σμπρώχνοντας και αποθήκευσα δυναμική ενέργεια που αν τα αφήσω μετά μολυτό θα ξαναφύγει και θα πάει μέχρι το άπειρο. Με κινητική ενέργεια και τα ίση με τη δυναμική ενέργεια που είχε. Λοιπόν, πόσο είναι αυτό τώρα το έργο που δαπάνησα. Η δύναμη F την οποία κατέβαλα εγώ F είναι ίση με τι, είναι ίση με την, κατά μέτρο είναι ίση με το ηλεκτρικό πεδίο Q2, έτσι, που είχα, επί το ηλεκτρικό πεδίο λόγω του φορτίου ε1.
Έτσι, γιατί αυτό είναι το ηλεκτροπίδιο που έχει στην περιοχή. Και μάλιστα είναι με ένα μείον πρόσημο. Γιατί είναι μείον, γιατί Q επί έψιλον είναι η δύναμη που ασκείται στο φορτίο λόγω του πεδίου. Εγώ έκανα ανάποδη δύναμη για να το σπρώξω προς τα εκεί. Δεν έκανα την ίδια δύναμη που κάνει το παιδί, είχε ακουστική. Εγώ έκανα θέλω να το έσβρωνα, ανάποδη δύναμη. Άρα λοιπόν αυτό λοιπόν τώρα εδώ είναι ίσον με μείον το Q2 επί το ολοκλήρωμα του ε επί dl. Έτσι, λόγω του φορτίου ε1, λόγω του φορτίου 1 επί dl από το άπειρο μέχρι το σημείο R2. Αυτό το ολοκλήρωμα τώρα σας θυμίζει κάτι, το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Κάπου το έχουν δει, όλοι όσοι έχουν μελετήσει αμέσως τους θυμίζει κάτι. Τους θυμίζει το δυναμικό στο σημείο R2 αν πάρουμε σαν σημείο αναφοράς το άπειρο. Έτσι, αν πάρουμε σαν σημείο αναφοράς το άπειρο, τότε αυτό είναι το δυναμικό V στο σημείο R2. Επομένως λοιπόν, αυτό μπορεί να γράψουμε το έργο, λοιπόν, μπορεί να το γράψουμε σαν W ίσον Q2 επί V στη θέση R2. Αλλά πόσο είναι το V στη θέση R2, το έχουμε υπολογίσει σε προηγούμενο μάθημα. Το V στη θέση, το V1 μάλλον, το V λόγω του φορτίου 1 στη θέση R2, το έχουμε υπολογίσει και πόσο είναι. Είναι, αν θυμάστε, βάζω το πάλι το Q2, είναι Q1 δια 4 πι ε0 επί την απόσταση μεταξύ του R1 και του R2. Δηλαδή θα την ονομάσω αυτή R1-2 παυλίτσα. Αυτό το R1-2 που έχουμε βάλει εδώ πέρα, που είναι η απόσταση R1 με το R2, αυτό είναι το δυναμικό λόγω του φορτίου, το έχουμε υπολογίσει στο προηγούμενο μάθημα. Επομένως λοιπόν, προσέξτε, αυτό είναι, αυτό είναι το έργο για να φέρω το Q2 στο Q1. Λοιπόν, με ακριβώς την ίδια διαδικασία, μπορούμε να υπολογίσουμε αντίστοιχα και το έργο, το W του 2, έτσι. Με ακριβώς την πάρα υπολογίσουμε το έργο που θα φέρει ένα φορτίο, ένα τρίτο φορτίο από το άπειρο μέχρι ένα σημείο R3. Ακριβώς τα ίδια πράγματα θα κάνω και θα είναι το Q3 Q3 λοιπόν θα αποδείξω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Θα είναι λοιπόν για να φέρω το W3 εδώ θα είναι ίσον με Q3 Q1 δια 4 πι ε0 R1-3 παυλίτσα που είναι η απόσταση να φέρω να αντιδράσω στη δύναμη του 1 Q3 Q1 συν Q3 Q2 δια 4 πι ε0 R παυλίτσα 1-3-2 συγγνώμη R παυλίτσα 2-3. Έτσι. Αυτή είναι το έργο να φέρω το τρίτο από εκεί. Γιατί αλληλεπιδρά πάλι με τα δύο φορτία ξεχωριστά. Ομοίως και ούτω καθεξής, έτσι, μπορούμε να βρούμε και το W4 με τον ίδιο τρόπο και γενικά να έχουμε νη φορτία. Και προσέξτε, άμα τα αθροίσω όλα αυτά τα έργα στο τέλος, βάζω το W1 που είναι αυτό εδώ πέρα. Το W2, συγγνώμη, να φέρω το 2. Το W3, W4 κλπ. Τα αθροίσω όλα. Προσέξτε ότι εμφανίζεται εδώ πέρα όλα τα γινόμενα Q1, Q3 κλπ. Εδώ στους αρνητές και στον παρονομαστή υπάρχει το R1-3, δηλαδή πάντα ο πρώτος δείκτης είναι μικρότερος από το δεύτερο. Γιατί πάντα φέρνω το επόμενο να αντιδράσει με τα προηγούμενα. Άρα λοιπόν ο πρώτος δείκτης είναι πάντα μικρότερος από το δεύτερο. Αλλά όλες οι τιμές. Αν το γράψω λοιπόν συνολικά, W ολικό, μετά από γονή φορτία, όσα φορτία θέλω να φέρω, θα έχω ένα σίγμα IJ, στα I και J που πηγαίνουν από
1 μέχρι n. Προφανώς το i θα είναι διάφορο από το j και το i θα είναι μικρότερο του j. Και τι θα βάλω εδώ πάνω, qi, qj, δια 4πε0, ri, j, παυλίτσα. Σεβάστηκα αυτούς τους κανόνες που μέχρι τώρα. Δηλαδή κρατάω το i πάντα μικρότερο από το j, γιατί έτσι μου δείξαν οι πρώτοι όροι και έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλους, αφού το επόμενο έρχεται μετά. Τα qij, qj τα παίρνω παντού, αλλά κρατάω, σας λέω, I διάφορο του J προφανώς, γιατί δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει το φορτίο με τον εαυτό του, εννοείται, έτσι. Αλλά κρατάω το I μικρότερο του J. Τώρα, αυτό το άθροισμα εδώ, το οποίο έχω γράψει, μπορώ να το γράψω και με έναν άλλο τρόπο επιπλέον, γιατί βλέπετε, αφού το I είναι πάντα μικρότερο του J, μπορώ να βάλω και τους όρους I μεγαλύτερο του J, δηλαδή να βάλω κάθε τον όρο. Εκτός από τον όρο που έχω εδώ πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, 1-3, να βάλω συν ένα όρο 3-1 συν τον όρο Q3, Q1 δια 4πε0 R παυλίτσα 3-1, το βάλω με το χέρι παρόλο που δεν υπάρχει και να διαιρέσω με το 2. Δηλαδή θα πω ότι το άθροισμα είναι αυτός ο όρος που είναι πραγματικός. Βάζω και άλλο ένα με το χέρι γιατί για να διευκρινίσω το άθροισμά μου. Έτσι. Και μετά διαιρώ δια 2. Δικαιούμαι να το κάνω δύο πράγματα, γιατί αυτή η διόρυνση είναι το ίδιο πράγμα. Είτε από R1-2 είτε από R1-3, η απόσταση είναι η ίδια. Δεν μιλάω για το διάστημα, μιλάω για την απόσταση. Άρα λοιπόν, εγώ δικαιούμαι επομένως, προσέξτε, να γράψω, να σβήσω αυτό που λέει I μικρότερο του J, εδώ από κάτω, να το σβήσω, και να το βάλω αυτό ίσον με, και να το βάλω αυτό το άθροισμα, ίσον με n δεύτερον, σίγμα I J, με I βέβαια πάντα διάφορο του J, αυτό δεν πάω το γλιτώσω, QI QJ δια 4πε0 RIJ παυλίτσα. Και τώρα βλέπετε το έχω απλοποιήσει αρκετά το πράγμα, έτσι, και έχει γίνει, έχει πάρει αυτή τη μορφή, το οποίο μπορώ να το γράψω και με τη μορφή αν θέλετε, ίσον 1 δια 1 δεύτερο επί 1 δια 4πε0 σίγμα i qi σίγμα j qj δια r ij παυλίτσα. Το ίδιο πράγμα που έκανα αυτά τα δείγματα ξεχωριστά. Και φυσικά i διάφορο του j. Και τώρα βλέπετε ότι αυτό έχει πάρει την, τη μορφή ίσον. Θα συνεχίσω τώρα αυτά από εδώ. Βλέπετε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, πάλι. Με αυτό το κομμάτι εδώ πέρα είναι το δυναμικό στο σημείο RI. Έτσι, γιατί είναι αθροίζω τα RIJ στο σημείο RI. Επομένως, αυτό γράφεται σαν ίσον εν δεύτερον. Σίγμα I, το QI, επί δε στη θέση RI. Έτσι. Λόγω βεβαίως όλων των υπολείπων φορτίων. Έτσι, αυτό είναι το δε του RI. Το ολικό δε, βεολικό, ας πούμε, στη θέση RI. Αυτό λοιπόν είναι η ενέργεια για να μαζέψω όλα αυτά τα φορτία. Τώρα, μένα με ενδιαφέρει να πάω λίγο πιο γενικά και να δω τι θα συνέβαινε αν είχα μια συνεχή κατανομή φορτίου. Αν μην είχα δηλαδή στοιχειώδη φορτία, να είχα μια συνεχή κατανομή. Α πούμε για παράδειγμα, ένα σφαιρικό φλοιό, μια σφαίρα που είναι συμπαγής και έχει φορτίο συγκεκριμένο κλπ. Ξέρετε, πυκνότητα φορτίου κλπ. Δηλαδή, αν μου δώσει κάποιο μια πυκνότητα φορτίου συνεχώς κατανεμημένη, πώς θα βρω την αντίστοιχη ενέργεια. Για να το πετύχω λοιπόν αυτό, θα σβήσω λίγο εδώ. Για να το πετύχω λοιπόν αυτό, ξαναγράφω πάλι αυτή τη σχέση που έχω, που είχα προηγουμένως, και τη γράφω σε εξής. Σίγμα I, DQI, το βάζω DQI επειδή πάω θέλω να πάω σε διαφορικό, επί V του RI. Ή αλλιώς το γράφω, με το ενδεύτερο φυσικά, έτσι, θα κοιμούμε και το ενδεύτερο. Ίσον αυτό λοιπόν, με το ολοκλήρωμα, ενδεύτερο, το ολοκλήρωμα, αντί για DQI το βάζω DTAF
Επιρρώ στη θέση R, R στην πραγματικότητα, αλλά τώρα το βάζω R, τόνους, R ουσιαστικά. Ρο του R, αντί για DQI, τώρα βάζω DTAF, ρο του R, έτσι που είναι το DQ στη θέση R. Okay. Το ρο στη θέση R, επί το V του R. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα διαμόρφωσα από εκεί που είχα ένα άθροισμα, που και το άθροισμα είναι σωστό, δεν είναι λάθος, αλλά αυτό τώρα ισχύει άμα έχω συνεχή κατανομή φορτίου. Φορτία δηλαδή τα οποία κατανέμονται σε μια σφαιρική επιφάνεια, σε μια σφαίρα στο εσωτερικό της, ένα κύλινδρο, σε μια πλάκα ή οπουδήποτε άλλο στο χώρο. Μπορεί να έχω εδώ πέρα μια συνεχή κατανομή φορτίου. Ας τη ζωγραφίσω λίγο έτσι. Τι μου λέει αυτό λοιπόν, αν θέλω να βρω, εδώ πέρα έχω βάλει φορτία, ας πούμε ότι έχω βάλει ρο του R φορτία, κατά συνεχή κατανομή. Τι μου λέει λοιπόν αυτή η σχέση, αν θες κύριε να βρεις την ενέργεια που χρειάστηκες για να δημιουργήσεις αυτή την κατανομή ρο του R, δηλαδή χρειάζεται να φέρεις φορτία από το άπειρο, σιγά σιγά τα κουβαλούσες, κομματάκι κομματάκι, έτσι. Τι πρέπει να κάνεις, θα πάρεις, λέει, θα πολλαπλασιάζεις σε κάθε σημείο, παίρνεις ένα μικρό κυβάκι εδώ. Θα πάρεις το στοιχειώδη όγκο DTAF, θα τον πολλαπλασιάζεις με το ρο, την πυκνότητα σε εκείνο το σημείο, ρο του R, θα πολλαπλασιάσεις και με το δυναμικό σε εκείνο το σημείο, V του R, και θα αθροίσεις όλα τα κυβάκια. Έτσι. Αθροίσεις όλα τα κυβάκια και βρίσκεις έτσι λοιπόν την ολική ενέργεια σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το ολοκλήρωμα λοιπόν προφανώς εδώ, το εκτείνεται, εκτείνεται εκεί που έχω το ρο. Έτσι, δεν εκτείνεται έξω από το ρο, γιατί τι να ολοκληρώσω εδώ, αυτό το ρο είναι 0 εδώ, έτσι. Άρα το ολοκλήρωμα είναι στον όγκο V, όπου υπάρχει ρο, που υπάρχουν φορτία. Δεν είναι, μπορεί να πάει και σε όλο τον χώρο, κανένα πρόβλημα, έτσι, και 0, απλώς θα πάρει 0 στη φορά. Αλλά σίγουρα πρέπει να περιλάβει όλη την περιοχή που έχουμε μη μηδενικό ρο, εδώ μέσα. Όλη αυτή την περιοχή εδώ μέσα. Χωρίς να αποκλείεται να πάει και απ' έξω, αλλά εκεί θα πάρει απλώς μηδενική συνεισφορά. Ωραία. Άρα λοιπόν αποδείξαμε μια και κατανοήσαμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα σχέση πώς να υπολογίζουμε την ενέργεια των, που είναι υποθηκευμένη. Τώρα αυτά τα, αν και κάποιο, με κάποιο τρόπο οι δυνάμεις συνοχής που υπάρχουν στο στερεό μου αφαιθούν, μηδενιστούν, αυτό θα πεταχθεί, θα πιναχθεί ταν λόγω άρπωσης κουλών, θα πεταχθεί στο άπειρο. Και θα αποκτήσει κινητική ενέργεια πόση ίση με τη δυναμική ενέργεια που ήταν αποθηκευμένη μέσα στην κατανομή. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της ενέργειας. Άμα το αφήσει αμολυτό, τεινάζεται και αποκτά κινητική ενέργεια ίση με αυτή τη δυναμική ενέργεια που έχει αποθηκευτεί εκεί μέσα. Τώρα, ο επόμενος μας στόχος ποιος είναι? Να βρούμε ένα κολπάκι να το υπολογίσουμε αυτό και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, η αρχαία μπορεί να μην ξέρω το ρο παντού. Πες ότι σου δίνει μια άσκηση, δεν σου δίνω το ρο, ούτε το βε σου δίνει σε μια περιοχή του χώρου. Σου δίνω το ηλεκτρικό πεδίο όμως παντού. Μπορείς πάλι να βρεις την ενέργεια της κατανομής, δηλαδή σου δίνω εγώ τώρα, αντί να σου δώσω το ρο και το βε, σου δίνω το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει παντού στο χώρο. Το έψιλον εδώ, το έψιλον εδώ, έψιλον εδώ, το έψιλον εδώ μέσα φυσικά θα σου δώσω και αυτό. Σου δίνω παντού το έψιλον και δεν σου λέω τίποτα για ρο και βε. Μπορείς εσύ να υπολογίσεις το ίδιο πράγμα? Η απάντηση είναι ναι, μπορείς. Και θα βρούμε τώρα ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Πριν πάω παρακάτω, να τονίσω ότι εδώ πέρα αυτό το ρο επί δε, μπορείτε να το δείτε σαν το εν δεύτερο μάλλον ρο επί δε, μπορείτε να το δείτε σαν μια πυκνότητα ενέργειας ηλεκτρικού ηλεκτρονικού συστήματος. Δηλαδή πόση ενέργεια είναι αποθηκευμένη σε κάθε κομματάκι του χώρου. Έτσι. Υπάρχει αυτή η έννοια, αλλά τέλος πάντων θα τη γενικεύσουμε τώρα εμείς ακόμα περισσότερο αυτή την έννοια. Πάμε λοιπόν να το εκφράσουμε αυτό στην αρτήση μόνο του ηλεκτρικού πεδίου. Πάω λοιπόν εδώ, ξαναζωγραφίζω την κατανομή μου, ρο και β του ρο, β του R, ρο του R και β του R, εδώ μέσα. Έτσι, έχει μέσα, ας υποθέσουμε ότι είναι αυτά εδώ μέσα, αυτά παράγουν ηλεκτρικό πεδίο, μέσα, έξω κλπ. Και πώς είναι τώρα αυτό το, αυτή η ενέργεια, το W που υπολόγισα, που είπαμε ότι είναι ένα δεύτερο ολοκλήρωμα ρο του R επί V του R επί DTAF, πώς μπορώ να το εκφράσω αυτό στην αρχή του ηλεκτρικού πεδίου, αλλά παντού στο χώρο. Θα χρησιμοποιήσω διάφορες σχέσεις που ήδη έχουμε βρει. Έχουμε δείξει, για παράδειγμα, ότι η απόκληση
του ηλεκτρικού πεδίου, αν θυμάστε, από τον νόμο του Γκάους, διαφορετική μορφή, είναι ίσο με ρο διε 0. Στο διε του R, βέβαια, εδώ, και αυτό είναι ρο του R. Φυσικά είναι συναρτήσει του χώρου. Αυτή είναι διαγνισματική συναρτήση του χώρου, αυτή είναι βαθμωτή συναρτήση του χώρου. Άρα αυτό το ρο του R μπορώ να το εκφράσω συναρτήσει του ηλεκτρικού πεδίου. Αυτομάτως βάζω το ηλεκτρικό πεδίο στο παιχνίδι. Εντάξει. Αυτό λοιπόν επομένως, εδώ, είναι ίσον με το ε δεύτερο, το ολοκλήρωμα, απόκληση ε0 γίνεται απ' έξω εδώ, απόκληση του ηλεκτρικού πεδίου, επί β του R, ε του R για εδώ επίσης, επί δετά. Τώρα υπάρχει μια ταυτότητα που αυτό να το απλοποιήσω με, αν θέλετε, εδώ κάνουμε τη λεγόμενη γενίκευση της καταπαράγοντας ολοκλήρωσης. Δηλαδή το γράφω αυτό το κομμάτι σαν ίσον με ε0 δεύτερα, το γράφω ολοκλήρωμα, και το γράφω τώρα αυτό μέσα. Την απόκληση του γινωμένου, δηλαδή β του R επί ε του R, την απόκληση του γινωμένου, έτσι, επί dtaf, μάλλον το dtaf να μην το βάλουμε καλύτερο εδώ, ας το αφήσουμε προς το παρόν. Απόκληση του γινωμένου, λοιπόν, μείον την παράγωγο του πρώτου επί το δεύτερο. Μείον την παράγωγο του δεύτερου επί του πρώτου. Μείον το ε, επί την κλίση του β. Είναι η παράγωση, δηλαδή παράγωση του γινωμένου, είναι παράγωση του πρώτου και το δεύτερο. Βέβαια, παράγωση θα λέμε όχι απλώ παράγωση, κλίση, έτσι, γιατί στη διαδραματική είναι κλίση. Και όλο αυτό την τετά. Αυτό είναι το κόλπο που κάνουμε γενικά κατά παράγοντα ολοκλήρωση, απλώ το έχω κάνει τώρα λίγο γενικευμένο στη διαδραματική ανάλυση. Τίποτα περίεργο, έτσι, κανονική. Παράγωση του γινωμένου, παράγωση του πρώτου και το δεύτερο, ή τον πρώτο και την παράγωση του δεύτερου. Μόνο δύο παράγωση, θα βάλω κλίση ή απόκληση. Αν είναι βαθμωτή, το λέω κλίση. Αν είναι διαδραματική, το βάζω απόκληση. Το έγραψα λοιπόν αυτό έτσι. Και τώρα στο δεύτερο όρο, τι παρατηρώ, έχω μείον ε επί την κλίση του β. Αυτό σας θυμίζει κάτι? Σε όλους τους μελετηρίους θυμίζει. Και τους λέει ότι αυτό είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Επομένως αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι δεν τίποτα άλλο παρά το συν ε στο τετράγωνο του α. Επίσης, παρατηρώ ότι αυτό εδώ πέρα είναι το ολοκλήρωμα στον όγκο της απόκλησης ενός πράγματος. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σε όλους τους μελετηρίους θυμίζει. Τι θυμίζει? Το θεώρημα του Γκάους. Που λέει ολοκλήρωμα της απόκλησης ενός πράγματος στον όγκο είναι ίσο με το ολοκλήρωμα, το επιφανειακό ολοκλήρωμα του γινωμένου, της ποσότητας, στο όριο του όγκου αυτού. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπετε το β. Αυτό λοιπόν είναι ίσον με. Ίσον με ε0 δεύτερα, το ολοκλήρωμα ας βάλουμε πρώτα το πρώτο κομμάτι, ολοκλήρωμα στον όγκο β του ηλεκτρικού πεδίου τετράγωνο δταφ, αυτός είναι αυτός ο όρος, έτσι, αυτός είναι αυτός εδώ πέρα ο όρος, συν το ολοκλήρωμα το επιφανειακό στο όριο του όγκου β. Τώρα το β είναι όγκος, άλλο το δυναμικό και άλλο το χρησιμοποιώ λίγο εναλλακτικά, προσοχή όμως, έτσι. Άλλο όγκος, άλλο το δυναμικό, μην μπλέκεστε. Στο όριο του όγκου β, του β του R επί ε του R διά α. Στο όριο αυτού του όγκου. Και τώρα λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ χρήσιμο όπως είναι τώρα, γιατί βλέπετε και αυτό το περίεργο όριο. Βέβαια εδώ έχουμε το ε τετράγωνο που θέλαμε, να το. Αλλά εδώ πέρα πάλι το β μπαίνει μέσα και μας ενοχλεί, ας πούμε. Είναι β του R, είναι το δυναμικό επί το ε. Εγώ θέλω να έχω μόνο το ηλεκτρικό πεδίο. Θα κάνω λοιπόν ένα πολύ σημαντικό και όμορφο κολπάκι τώρα. Θα πω το εξής. Το ολοκλήρωμα σε αυτό τον όγκο εδώ πέρα το οποίο έχω είναι μέσα στην κατανομή φυσικά. Εκεί έχω ολοκληρώσει, εδώ που ξεκίνησα εδώ είναι στον όγκο
εκεί που υπάρχει φορτίο. Τι θα γίνει όμως αν εγώ μεγαλώσω τον όγκο μου και τον πάω μέχρι το άπειρο? Θα αλλάξει τίποτα αυτό το αρχικό ολοκλήρωμα, αυτό από το οποίο ξεκίνησα? Αν το πάω το β, το κάνω άπειρο? Θα αλλάξει τίποτα. Γιατί το ρ είναι 0 έξω από την κατανομή. Έτσι. Και φυσικά δεν θα αλλάξει ούτε στα επόμενα. Λοιπόν, εγώ δικαιούμαι να ξεκινήσω από όγκο άπειρο και να βάλω και πάλι όγκο άπειρο και εδώ. Δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Στο αρχικό ολοκλήρωμα και λογικά, αφού δεν αλλάξει το αρχικό, δεν αλλάξει στα επόμενα. Δεν μπορεί να αλλάζει το αρχικό, άμα δεν αλλάζει το αρχικό, να αλλάζουν τα επόμενα. Άρα δικαιούμαι σε όλα να κάνω αυτή την αλλαγή, να πάρω τον όγκο στο άπειρο. Όταν το κάνω αυτό όμως, τότε αυτή η τελευταία έκφραση απλοποιείται. Γιατί απλοποιείται? Διότι αυτή εδώ πέρα η επιφάνεια, αν θυμάστε, να πάρει μια σφαιρική επιφάνεια στο άπειρο, μεταβάλλεται σαν R τετράγωνο. Όπου R είναι η ακτίνα της επιφάνειας. Φαντάστε μια σφαίρα στο άπειρο. Έτσι βάζω μια R στο κεφαλαίο εδώ. R κεφαλαίο. Είναι η ακτίνα της σφαίρας στο άπειρο. Γιατί πήρα τον όγκο μου στο άπειρο. Δεν πήρα. Αυτό δεν είναι το όριο του όγκου? Το όριο του όγκου λοιπόν, που πάει μέχρι το άπειρο, θα είναι μια σφαίρα στο άπειρο. Άρα αυτό το κομμάτι εδώ, το dα, είναι σαν να έχει μέσα, θυμάστε το dα, τι έχει μέσα? Το dα είναι r τετράγωνο σε σφαιρικές αγμένες, sin θ, dθ, dφ. Και άμα θέλω μια σφαίρα να είμαι, αυτό το κρατάω σταθερό. Και αντί για r εδώ πέρα, το βάζω r κεφαλαίου, εκεί που είναι η σφαίρα μου στο άπειρο. Αυτό λοιπόν το dα εκεί πέρα θα έχει μια σταθερό r, θα είναι r κεφαλαίου τετράγωνο, η σφαίρα στο άπειρο. Αυτό το v του r, επειδή είναι δυναμικό και πολύ μακριά από τα φορτία, το δυναμικό συμπεριφέρεται σαν το δυναμικό ενός σημειακού φορτίου. Θα πηγαίνει λοιπόν αυτό σαν 1 δια R, είναι το Q δια R που λέγαμε. Και αυτό εδώ πέρα το ηλεκτρικό πεδίο, έτσι αυτό εδώ πέρα, θα πηγαίνει σαν 1 δια R τετράγωνο. Με το σημειακό φορτίο πηγαίνει σαν ένα διάλογο τετράγωνο στο άπειρο. Θα πείτε, γιατί είναι σημειακά τα φορτία αυτά? Εδώ είπαμε ότι είναι κατανομή. Δεν είπαμε για σημειακό φορτίο τίποτα. Εάν πάω όμως στο άπειρο εδώ πάνω, στο διάλογο τη μάνα, αυτό θα μου φαίνεται σαν σημειακό φορτίο. Άρα λοιπόν μπορώ να προσεγγίσω πάνω σε εκείνη τη σφαίρα στο άπειρο που έχω πάει, γιατί έχω πάει τώρα τον όγκο μέχρι το άπειρο εδώ πέρα. Έτσι, αυτή είναι η σφαίρα μου εδώ που έχω φτάσει, είναι μέχρι το άπειρο. Εδώ πάει στο διάλογο τη μάνα, πάει γύρω-γύρω. Έτσι. Εκεί λοιπόν στο άπειρο αυτό φαίνεται σαν σημείο. Άρα το V είναι σαν ένα διάρ, το ε είναι σαν ένα διάρ τετράγωνο, το dα η ακτίνα είναι η ακτίνα της σφαίρας, πάει r τετράγωνο, το γινόμενο των τριών τι είναι? Ένα διάρ, επί ένα διάρ τετράγωνο, επί ένα τετράγωνο, ένα διάρ. Το γινόμενο των τριών, γιατί έχουμε εδώ πέρα ένα διάρ, επί ένα διάρ τετράγωνο, επί r τετράγωνο. Αυτά φεύγουν και μας μένει περίπου ίσο ένα διάρ, που όταν το r πάει στο άπειρο, αυτό πάει στο 0. Με το κόλπο λοιπόν του απείρου, του να πάω τον όγκο μου στο άπειρο, ξεφορτώθηκα αυτό το τελευταίο όρο. Αλλά τώρα πρέπει να το πληρώσω αυτό το τίμημα που πληρώθηκα, ας πούμε, και να πω ότι εδώ πέρα πια στο πρώτο ολοκλήρωμα δεν δικαιούμαι να λέω πλέον ότι αυτό το ολοκλήρωμα είναι πάνω στην κατανομή μόνο, αλλά είναι μέχρι το άπειρο. Άρα λοιπόν, αν έχω εδώ μία κατανομή φορτίου κάπου στο χώρο, ρο, έτσι, το χώρο, ρο του R, τότε η ενέργεια σε αυτή την κατανομή, έδειξα, το W, είναι ίσο με εν δεύτερον ολοκλήρωμα ε τετράγωνο του R, dθ. Επομένως, λοιπόν, εδώ έχουμε αυτή την έκφραση, αλλά με την περίπτωση πάει μέχρι το άπειρο. Δηλαδή το ε το ολοκληρώνω αυτό παντού στο χώρο, όχι μόνο μέσα στην κατανομή. Αθροίζω όλα τα ε παντού στο χώρο. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Για να δείξουμε την... Το W εξαρτάται μόνο από το ε τετράγωνο. Τώρα, αποδείξαμε λοιπόν την ενέργεια στην αρχή του ηλεκτρικού πεδίου. Και πάμε τίποτε ερωτήσει εδώ κάτω που θέλετε να παρατηρήσετε οτιδήποτε άλλο. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα τώρα εφαρμογής αυτής της σχέσης, που είναι μια πολύ σημαντική σχέση.
Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μας δίνει κάποιος μία σφαίρα, ένα σφαιρικό φλοιό για παράδειγμα, ο οποίος έχει ένα συνολικό φορτίο Q. Και το φορτίο βεβαίως είναι κατανεμημένο εδώ πάνω στα όριό του. Μπορεί να είναι και ένας αγωγός όπως είναι παρακάτω. Και μας λέει να βρούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε αυτό εδώ πέρα το σύστημα. Εμείς λοιπόν θα εφαρμόσουμε την σχέση, θα το κάνουμε δύο τρόπους. Εγώ θα, τώρα θα κάνω, υπάρχει διαφάνειά σας και δύο τρόποι, εγώ θα κάνω τον τρόπο που τέτοιο τετράγωνο εδώ. Θα πω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπολογίσω το ολοκλήρωμα, ε τετράγωνο, δεταφ, σε όλο το χώρο. Εντάξει. Με τον νόμο του Γκάους, πολύ εύκολα αποδεικνύει ότι το ε είναι 0 στο εσωτερικό, παράδειγμα μια σφαίρα έχει μηδενικό φορτίο μέσα. Έτσι, το νόμο του δεύτερου δουλεύεται νεράκι, έτσι, δηλαδή είναι μάστιν του πρώτου έτσι βέβαια θέμα, αλλά πέρα σε αυτό το μάθημα νόμου του Γκάους δεν κάτω να υπολογίζω κάθε φορά με τον νόμο του Γκάους τι γίνεται, γιατί θεωρείται ότι το έχετε, είναι κάτι βασικό, έτσι. Τώρα, το ηλεκτρικό πεδίο εδώ απ' έξω, πάλι με τον νόμο του Γκάους, έχουμε ολοκλήρωμα ε επί dα, ίσον Q περικλειόμενο, και μικρότερο διάστημα 0, που είναι το Q στην πραγματικότητα, από εδώ συνεπάγεται ότι ε 4πr τετράγωνο, ίσον με Q μικρότερο, Q δηλαδή διάστημα 0, άρα το ε κατευθείαν προκύπτει ότι είναι Q δια 4πι ε 0, r τετράγωνο. Όπου r είναι η απόσταση από το κέντρο της σφαίρας. Έτσι. Αυτό δεν είναι το R. Και επί R μοναδία φυσικά εδώ. Έτσι. Το βάζω λοιπόν τώρα αυτό εδώ πέρα. Στην πάνω σχέση. Και έχουμε ότι η ενέργεια αυτής της κατανομής φορτίου που είναι πάνω στη σφαίρα είναι ίση με το ολοκλήρωμα Q δια 4 πι ε 0 R τετράγωνο και όλο το τετράγωνο, το μέτρο πάνω στο τετράγωνο, επί το ολοκλήρωμα R τετράγωνο dr. Και το γωνιακό κομμάτι, το, αυτό που είναι sin θ, d θ, d φ, άμα το ολοκληρώσω, θα μου δώσει ένα 4π. Και π λοιπόν 4π. Ξέχασα κάτι εδώ. Είναι σωστά αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Βλέπει κάποιος κάποιο λάθος μέχρι τώρα. Ναι. Και το. Ακριβώς. Τέψιλον 0 δεύτερα λείπει. Το πρέπει να με διακόπτετε για να το τονίζετε αυτό το πράγμα, όσο μπορείτε. Λοιπόν, ε 0 δεύτερα θέλει εδώ και εδώ θέλει πάλι ε 0 δεύτερα. Άρα λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα είναι ίσον με συνεχίζω τώρα από εδώ είναι ίσον με ε 0 δεύτερα Q τετράγωνο 4-16 π τετράγωνο ε 0 τετράγωνο και μέσα θα μείνει το ολοκλήρωμα. Έχουμε και το 4π επίσης, 4π. Το 4π που είναι από το γωνιακό κομμάτι, αυτό εδώ πέρα. Και το ολοκλήρωμα, 1 διάρ τετράγωνο επί διάρ. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα είναι 1 διάρ τετάρτης, έχουμε αυτό το r τετράγωνο εδώ πέρα, απλοποιούνται και μας μένει 1 διάρ τετράγωνο διάρ. Και αυτό το πάω από το, σε όλη την περιοχή του, του χώρου, έτσι. Λοιπόν, επομένως λοιπόν εδώ πάει από το R, από εκεί που είναι η σφαίρα δηλαδή, μέχρι το άπειρο. Εκεί πάει αυτή, αυτό το κομμάτι και φυσικά το γωνιακό είναι το 4π που το κουβαλά. Θα κάνουμε τώρα μερικές απλοποιήσεις. Το π με το π τετράγωνο φεύγει, το ε 0 τετράγωνο με το ε 0 φεύγει. Τώρα το 4 με
με το 2 και το 16 μου δίνει 8. Έτσι. Και επομένως και αυτό το κομμάτι εδώ πέρα θα το υπολογίσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε επομένως Q τετράγωνο, μάλλον να το βάλω Q κεφαλαίο εδώ πέρα, γιατί μιλάμε για Q κεφαλαίο εδώ, έτσι. Q κεφαλαίο τετράγωνο, που είναι το φορτίο του σφαιρικού φλοιού, δια 8 πι έψιλον 0, και το ολοκλήρωμα αυτό είναι ένα μείον 1 δια R από το R μέχρι το άπειρο. Που με τη σειρά του αυτό είναι τελικώς Q τετράγωνο δια 8 πι έψιλον 0 R. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η συνολική ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη σε αυτό το σύστημα. Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και να το υπολογίσουμε και με τον άλλο τύπο, το ολοκλήρωμα ενδεύτερον, ολοκλήρωμα ρ επί δ επί δτ. Έτσι. Ή αν θέλεις, περίπτωση αυτή θα είναι σίγμα, επειδή εδώ πέρα δεν έχουμε ρ, έχουμε σίγμα, θα είναι ενδεύτερον, σίγμα, ολοκλήρωμα, σίγμα, που σίγμα είναι η πιθανική πυκνότητα, επί το δυναμικό δ, επί dα. Επί dα είναι η επιφάνεια της σφαίρας την οποία ολοκληρώνουμε. Τώρα το V είναι σταθερό παντού σε αυτή την περιοχή φυσικά, γιατί είναι το 1 δια R, που αν δεν υπολογίσουμε πολύ εύκολα. Έχουμε λοιπόν εν δεύτερον το σίγμα που είναι Q δια 4 πι R τετράγωνο. Έτσι, το V, το αντίστοιχα το V, το οποίο είναι 1 δια 4 πι έψιλον 0, έτσι, επί Q, επί Q, δια R, έτσι. Και την επιφάνεια που είναι το 4 πι R τετράγωνο. Εντάξει. Το διάρθρο, δηλαδή αυτό το σίγμα και δεν βγαίνουν έξω από το ολοκλήρωμα γιατί είναι σταθερά. Και βλέπετε 4 πι τετράγωνο φεύγει αυτό εδώ πέρα. Και μένουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα που έχουμε πάρει και εδώ. Δηλαδή παίρνουμε τελικά ίσον 1 για Q τετράγωνο δια 8 πι ε 0 επί R. Άρα και οι δύο τύποι, όπως περιμέναμε κιόλα, οδηγούν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα για την ολική πυκνότητα, για την ολική ενέργεια της καταναλωμής του φορτίου. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν για το κομμάτι της, για το κομμάτι της ενέργειας. Δεν ξέρω, υπάρχουν τίποτα ερωτήματα που θέλετε να κάνετε, κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις. Εντάξει. Επομένως λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την έννοια των αγωγών. Η αγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ιδανικά υλικά, αν θέλετε, τα οποία υλικά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα. Έχουν δηλαδή την ιδιότητα να επιτρέπουν στα φορτία να κινούνται στο εσωτερικό τους και μέχρι βέβαια το όριό τους, παντού, μέχρι το όριο εκεί που τελειώνει το όριο αγωγός, χωρίς καμία αντίσταση. Δηλαδή, αν βάλω εγώ ένα φορτίο στον αγωγό μέσα και βρεθεί σε κάποιο ηλεκτρικό πεδίο, το φορτίο θα κινηθεί μέσα στον αγωγό μέχρι να βρει τείχο. Όταν βρει τείχο θα σταματήσει. Δεν είναι όπως στο κενό, έτσι. Είναι, πάει μέχρι τον τοίχο, το αγωγό και σταματάει. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, εδώ φανταστείτε ότι έχω έναν αγωγό. Έτσι, εδώ έχω έναν αγωγό. Ο οποίος αγωγός βεβαίως είναι υλικό, έχει ύλη μέσα. Δηλαδή υπάρχουν φορτία, απλώς έχει τόσα θετικά φορτία όσο και αρνητικά. Ο αγωγός δηλαδή δεν είναι απλώς κενό. Διαφέρει από το κενό όσο αυτό το κομμάτι. Έχει μέσα, είναι ουδέτερος μεν καταρχήν, αλλά έχει τόσα θετικά όσο και αρνητικά φορτία. Και τον βάζω αυτόν τον αγωγό λοιπόν εδώ σε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. Ας πούμε ότι είναι ομογενές για απλότητα. Μόλις λοιπόν το ηλεκτρικό αυτό πεδίο μπει μέσα στον αγωγό, τι θα συμβεί? Θα δει τα θετικά φορτία που υπάρχουν, θα υπάρχουν κάποια θετικά φορτία εδώ,
θετικά φορτία και αρνητικά. Ακόμη θετικά, αρνητικά φορτία παντού, έτσι, διάχυτα. Αλλά ουδέτερο συνολικά είναι. Δηλαδή, όσα θετικά, όσα αρνητικά. Τα θετικά λοιπόν φορτία θα τα αρπάξει το πεδίο και θα πάει και θα τα κολλήσει ντάν. Θα τα φέρει, θα τα κολλήσει εδώ στον τοίχο. Αφού είναι ελεύθερα κοινό, δεν γίνονται ελεύθερα. Και τα αρνητικά, επειδή είναι προς τα εδώ το πεδίο, θα τα φέρει και θα τα κολλήσει στην αποδόμερια. Και θα πει κανείς, δηλαδή μόλις βάλω τον αγώ σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, θα έχουν άπειρα φορτία από τη μία και άπειρα από την άλλη, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει άπειρο φορτίο μες στον αγώ, έτσι. Εσείς τι λέτε, θα μαζευτούν άπειρα φορτία στη μία άκρη και άλλα άπειρα στην άλλη άκρη, άπειρα θετικά στη μία άκρη και άπειρα αρνητικά στην άλλη άκρη. Τι περιμένετε να συμβεί, περιμένουμε στην πραγματικότητα. Για πες, ναι. Όσο συσσωρεύονται, αυξάνεται και την άνθρωση, οπότε σε κάποιες φάσεις θα μπήσει να συμβεύονται το πίεση. Ακριβώς. Όσο μαζεύονται από εδώ θετικά φορτία και από εκεί αρνητικά, το εμφανίζεται ένα άλλο ηλεκτρικό πεδίο μέσα στον αγωγό, που είναι τα, πάντα το πεδίο φεύγει από τα θετικά και πάει στα αρνητικά, έτσι. Άρα, όταν μαζευτούν εδώ αρκετά φορτία, θα εμφανιστεί ένα ανάποδο ηλεκτρικό πεδίο μέσα, θα πηγαίνει προς τα δω, που θα τείνει σιγά σιγά να εξουδετερώσει το εξωτερικό πεδίο που μπήκε μέσα στον αγωγό. Όσο λοιπόν αυξάνονται τα φορτία στις δύο άκρες του αγωγού, τόσο θα αυξάνεται το ανάποδο ηλεκτρικό πεδίο. Πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία? Όταν εξουδετερωθούν ακριβώς και τα δύο πεδία μέσα στον αγωγό. Γιατί εκείνη τη στιγμή πια δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις να τα σμπρώξουν προς τη μία μπάντα ή προς την άλλη μπάντα τα αρνητικά. Άρα λοιπόν, μόλις μπορέσει το εσωτερικό πεδίο να εξουδετερώσει το εξωτερικό, το πεδίο που βάλα απ' έξω δηλαδή μέσα στον αγωγό, τότε θα σταματήσει αυτή η συσσόρευση φορτίων. Και θα καταλήξουμε λοιπόν σε μια κατάσταση στην οποία το ηλεκτρικό πεδίο μέσα στον αγωγό, εκεί θα ισορροπήσει πια το σύστημα μετά από κάποιο διάστημα, μικρό χρόνο, θα ισορροπήσει το σύστημα και θα έχουμε τελικώς ηλεκτρικό πεδίο ε ίσον με το 0 μέσα στον αγωγό. Άρα δηλαδή αυτή η ικανότητα των αγωγών να επιτρέπουν ελεύθερη διέλευση φορτίων οδηγεί μονοσήμαντα στο γεγονός ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι πάντα 0 στο εσωτερικό του αγωγού. Ακόμα και αν προσπαθήσουμε να βάλουμε εμείς ηλεκτρικό πεδίο μέσα, μετά από λίγο ο ίδιος αγωγός με τα λεγόμενα επαγόμενα φορτία θα το εξουδετερώσει. Αυτά λοιπόν τα φορτία που μαζεύονται από τη μία μπάντα και από την άλλη μπάντα θα τα ονομάζουμε σε αυτό το μάθημα και γενικά ονομάζονται επαγόμενα φορτία. Όταν θα ακούτε λοιπόν επαγόμενα φορτία θα σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Αυτό το συγκεκριμένο νοητό πείραμα. Επάγονται φορτία λόγω των εξωτερικών πεδίων στον αγωγό ώστε να εξουδετερωθεί το ηλεκτρικό πεδίο μέσα στον αγωγό. Τώρα, εκτός από αυτό βεβαίως, τη βασική αυτή ιδιότητα η οποία υπάρχει, έτσι, υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδιότητες, έτσι. Η πρώτη ιδιότητα είναι η εξής. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν αγωγό εδώ και πάω και πετάω εγώ μέσα ένα φορτίο. Βάζω ένα φορτίο, ξέρω εγώ, μια μικρή μπαλίτσα με φορτίο. Έτσι, θετικό φορτίο. Τι θα συμβεί σε αυτή την μπαλίτσα με το φορτίο που θα βάλω εγώ εκεί μέσα, λόγω ιδιότητα του αγού, επειδή είναι ελεύθερα τα φορτία να κινούνται όπου θέλουν, αυτό είναι ο βασικό ορισμό του αγού, τι θα κάνουν αυτά τα φορτία? Θα νιώσουν άποση το ένα από το άλλο. Θα αποθηθούν. Και επειδή θα αποθηθούν, τάγκ, θα φύγουν αυτά τα φορτία εκεί που βάλα από πάνω και θα πάνε και θα κολλήσουν όλα στην επιφάνεια του αγού. Άρα λοιπόν το φορτίο που το σμπρώξα εγώ μέσα με το ζόρι στον αγό και μόλι το άφησα αμολυτό, αυτό χαπ. Και κόλλησε στα τυχώματα. Άρα λοιπόν, άλλη μια ιδιότητα που έχουν οι αγωγοί είναι ότι στο εσωτερικό τους, μέσα στη μάζα τους δηλαδή, δεν μπορούν να επιβιώσουν φορτία. Μόλις τα βάλω, πάμε, φεύγουν και κολλάνε στα άκρα. Εννοώ μέσα στη μάζα. Εκτός βέβαια, εάν ας πούμε κάνω το ξυσκόλπο, πάω εδώ πέρα, φτιάξω μια τρυπούλα εδώ στον αγωγό, βγάζω μια κοιλότητα όπως λέμε. Αλλά και πάλι βέβαια θα συμβεί και βάλω εδώ πέρα ένα σημειακό φορτίο Q. Τι θα γίνει λοιπόν αυτό το σημειακό φορτίο Q? Θα εμφανίσει εδώ στην άκρη, αυτό είναι θετικό, θα εμφανίσει εδώ στην άκρη ένα κάποιο αρνητικά φορτία, επαγόμενα φορτία, γιατί θα προκαλέσει ένα ηλεκτρικό πεδίο αυτό το φορτίο, το οποίο θα τείνει να μπει μέσα στον αγωγό.
Ο άνθρωπος θα πει stop, απαγορεύονται ηλεκτρικά πεδία μέσα στην περιοχή μου. Και πώς θα το απαγορεύσει, θα μαζέψει εδώ γύρω-γύρω αρνητικά φορτία, ώστε να μην αφήσει το ηλεκτρικό πεδίο να μπει μέσα. Και επειδή θα μαζευτούν εδώ αρνητικά φορτία, αναγκαστικά το περίσευμά του, το υπόλοιπο που θα μείνει, θα μαζευτεί εδώ στην άκρη. Επομένως λοιπόν, μόλις βάλω εγώ ένα φορτίο μέσα σε έναν αγωγό, αυτός για να θωρακίσει τη μάζα του από το ηλεκτρικό πεδίο που θα προκαλέσει το φορτίο, θα μαζέψει εδώ αρνητικά φορτία, έτσι, γιατί το πεδίο θα μπει φυσικά μέσα, αλλά μετά για να μπορέσει να μηδενιστεί, με το ίδιο μηχανισμό που θα μαζέψει, επαγόμενα φορτία αρνητικά στην κοιλώτα και θετικά, και το περίσευμα των θετικών θα πάει και θα κολλήσει στην εξωτερική άκρη. Αν δηλαδή εδώ πέρα έχω Q, βάλω Q φορτίο, θα μαζευτεί Q φορτίο εδώ, γιατί αν πάρω τον νόμο του Γκάουσ εδώ πέρα πρέπει να μου δώσει 0 ηλεκτρικό πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε Q ολικό 0 στο εσωτερικό. Αφού λοιπόν έβαλα εδώ συν Q, πρέπει το αντίστοιχο επαγόμενο φορτίο εκεί στο όριο να είναι πλην Q. Άρα λοιπόν θα μαζέψει εδώ πέρα πλην Q, συνολικά στο όριο αυτό, και το περισσευόμενο συν Q θα πεταχτεί εδώ πάνω, στην άκρη. Και έτσι λοιπόν, αν πάρω εγώ τον νόμο του Γκάουσ εδώ γύρω-γύρω κάπου απ' έξω, θα βρω πάλι συν Q, θα βρω ηλεκτρικό πεδίο, αλλά λόγω του φορτίου του επαγόμενου που υπάχθηκε στο όριο του αγωγού. Έτσι, όχι λόγω του φορτίου, το μέσα φορτίο εξωτερώθηκε, χάθηκε. Το εξαφάνισε ο αγωγός. Τώρα πλέον δημιουργήθηκε νέο φορτίο έξω, το οποίο είναι αυτό που προκαλεί το εξωτερικό πεδίο. Και έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, αν έχω ένα σφαιρικό αγωγό. Βάλω και το σφαιρικό και βάλω εδώ μια ασύμμετρη κοιλότητα, ένα φορτίο Q εδώ, τότε αυτό θα προκαλέσει, θα εξουδετερωθεί από τα αρνητικά φορτία εδώ πέρα, θα μαζευτεί ένα σφαιρικά συμμετρικό τώρα πλέον θετικά φορτίο, επειδή υπάρχει σφαιρική συμμετρία πλέον εδώ απ' έξω, υπάρχει μόνο σφαίρα, σφαιρικά συμμετρικό φορτίο εδώ στην άκρη του, παντού θετικό. Και έτσι λοιπόν, αν πάρω μετά τον νόμο του Γκάουσ εδώ γύρω από τον αγωγό αυτό, έτσι θα βρω το ηλεκτρικό πεδίο είναι ε ίσον, θα βρω 4πι r τετράγωνο επί ε ίσον q περικλειόμενο δι' ε 0. Έχω σφαιρική συμμετρία και θα πάρω μια σφαίρα με κέντρο πια το κέντρο της σφαίρας του αγωγού. Και άρα λοιπόν το ηλεκτρικό πεδίο εδώ θα προκύψει ότι είναι ίσον με, να πάει ε ίσον q δια 4πι ε 0 r τετράγωνο επί r μοναδίου, που το r μοναδίο τώρα είναι ως προς το κέντρο της σφαίρας. Προσοχή. Αυτό είναι το r μοναδίο. Έχει πλέον σφαιρική συμμετρία προς το κέντρο της σφαίρας. Και όχι ως προς το φορτίο το οποίο έβαλα εγώ εδώ πέρα. Αυτό είναι, μπαίνει τακτικά στο quiz, έτσι, γενικά αυτό το ερώτημα, και όχι μόνο στο quiz, γενικότερα μπαίνουν αυτές τις ερωτήσεις. Επομένως λοιπόν, το R μοναδίο εδώ είναι ως προς το κέντρο της σφαίρας και όχι ως προς το φορτίο το οποίο εγώ έβαλα. Γιατί το θωράκισε το φορτίο αγωγός, πέταξε το φορτίο σφαιρικά συμμετρικό στην επιφάνειά του και όποιος είναι απ' έξω δεν έχει ιδέα για το φορτίο μέσα. Βλέπει μόνο μια σφαιρικά συμμετρική κατανομή φορτίου στο όριο της σφαίρας. Ένα πολύ διδακτικό παράδειγμα και χρήσιμο για να καταλάβουμε πώς έτσι τα επαγόμενα φορτία θωρακίζουν όποιο φορτίο βάλουμε μέσα στον αγωγό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν την προηγούμενη ώρα για διάφορες ιδιότητες τις οποίες έχουν οι αγωγοί. Τώρα θα συνεχίσουμε να πούμε και άλλες ιδιότητες. Μία ιδιότητα λοιπόν σημαντική είναι και η παρακάτω. Είπαμε δηλαδή καταρχήν ότι ο αγωγός δεν έχει ποτέ μέσα φορτία, δεν κρατάει φορτία μέσα, πάνε όλα στην επιφάνειά του, και το ηλεκτρικό πεδίο πάντοτε είναι 0 στο εσωτερικό του αγωγού. Μία άλλη σημαντική ιδιότητα είναι ότι το δυναμικό, το V, μέσα στον αγωγό είναι σταθερό. Γιατί θυμάστε, το ε είναι ίσον με την κλίση του V, μείον την κλίση του V. Άρα λοιπόν, άμα το ε είναι 0, η κλίση του V είναι 0, άρα λοιπόν και το V είναι σταθερό. Άρα το V λοιπόν είναι πάντα σταθερό στο εσωτερικό του αγωγού. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα με έναν αγωγό, ε ίσον με το 0 μέσα, και V ίσον σταθερό μέσα. Έτσι, και προφανώς είναι αυτό, γιατί άμα ολοκληρώσω το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ δύο σημείων εδώ πέρα,
Θα πάρω φυσικά το ολοκλήρωμα εΠDL. εΠDL είναι 0. Έτσι. Που αυτό είναι ίσο με το μείον εδώ, από το α σημείο α μέχρι το σημείο β. Είναι ίσο με το 0, ίσο βεβαίως με το β του β μείον β του α. Αφού λοιπόν το β του β για οποιοδήποτε σημείο μέσα στον αγωγό είναι ίσο με το β του α, μεταξύ δύο σημείων εδώ πέρα για παράδειγμα α και β, αφού το β του α είναι ίσο με το β του β σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον αγωγό, αφού το ε είναι 0, άρα το δυναμικό είναι παντού σταθερό. Άρα με δύο τρόπους αποδεικνύουμε ότι το δυναμικό είναι σταθερό μέσα στον αγωγό. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι πόσο είναι το σίγμα, πώς συνδέεται, εδώ έχουμε έναν αγωγό για παράδειγμα, έτσι. Και όλα τα φορτία είναι στην επιφάνειά του, όπως έχουμε πει, ας πούμε ότι είναι θετικά τα φορτία εδώ, για απλότητα. Καταρχήν, η παράλληλη συνιστόσης του ηλεκτρικού πεδίου είναι 0. Έψιλον παράλληλη είναι ίση με το 0, ακόμα και στην επιφάνεια, δηλαδή εντάξει, μέσα είπαμε είναι 0. Στην επιφάνεια, έψιλον είναι 0 μέσα. Στην επιφάνεια τι έχουμε. Στην επιφάνεια θα έχουμε μία κάθετη συνιστόσα, έψιλον κάθετη, και μία παράλληλη συνιστόσα. Παράλληλη στην επιφάνεια εννοώ, έτσι, κάπως έτσι. Η παράλληλη συνιστόσα αναγκαστικά είναι 0. Γιατί είναι 0, διότι αν ήταν μη μηδενική θα προκαλούσε κίνηση φορτίων, η οποία μετά από λίγο θα εξωτερωνόταν από τον ίδιο αγωγό. Παράλληλη σημαίνει ότι επιτρέπεται το φορτίο να πάει παράλληλα με τον τοίχο μας. Κάθετα δεν μπορεί να πάει να βγει έξω. Άρα η παράλληλη συνιστόσα είναι πάντα 0. Όταν λέω παράλληλη, εννοώ η παράλληλη με την επιφάνεια. Στην επιφάνεια λοιπόν του αγωγού η παράλληλη στο ηλεκτρικό πεδίο είναι 0. Η κάθετη όμως δεν είναι απαραίτητα 0, γιατί σμπρώχνει ο αγωγός προς τα έξω το φορτίο, άρα λοιπόν εκεί σταματάει, δεν έχει άλλο αγωγό και μπορεί να έχει κάθετη συνιστόσα μη μηδενική. Το ερώτημα λοιπόν είναι η κάθετη συνιστόσα που είναι μη μηδενική, πώς συνδέεται με την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου του αγωγού που είναι εκεί στην επιφάνεια. Αυτό είναι μια άλλη βασική ιδιότητα. Να βρούμε πώς συνδέεται η κάθετη που είναι μη μηδενική, η κάθετη συνιστόσα του ηλεκτρικού πεδίου που είναι μη μηδενική, με την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Για να το βρούμε αυτό, θα θεωρήσουμε ένα μικρό κομμάτι, το μεγενθήνο εδώ αγωγού, εδώ είναι το μέσα, έτσι, και εδώ είναι το έξω, και παίρνω μια μικρή σκυλινδρική επιφάνεια Γκάους, εδώ ακριβώς στο όριο, με πάρα πολύ μικρό ύψος, και εφαρμόζω το όνομα του Γκάου. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν ολοκλήρωμα ε επί d α ίσον με το q περικλειόμενο ε 0. Εδώ. Τώρα το ε επί d α ποιες πλευρές συνεισφέρουν. Είπαμε έχουμε μόνο κάθετη συνιστόση. Επομένως λοιπόν εδώ που είναι η κάθετη επιφάνεια δεν συνεισφέρει παράπλευρη επιφάνεια γιατί είναι ε επί α είναι κάθετο. Ε επί d α διάνυσμα είναι 0 λόγω καθετότητας. Εδώ στο παράδειγμα. Επίσης στην κάτω μεριά πάλι δεν συνεισφέρει γιατί είναι μέσα στον αγωγό, εκεί το πεδίο είναι 0. Συνεισφέρει μόνο η επάνω επιφάνεια, άρα λοιπόν έχουμε ε επί α ίσον το κ περικλειόμενο πόσο είναι, σ επί α, που α είναι αυτή εδώ η επιφανιούλα, έτσι. Α είναι αυτή η επιφανιούλα που έχει τις έδρες εδώ πάνω, έτσι. Σ επί α διά ε 0. Απλοποιούμε λοιπόν το α εδώ και έχουμε το ε στην περιοχή του ε κάθετο στον αγωγό είναι ίσο με σίγμα δια ε 0. Αυτή είναι μια γενική σχέση λοιπόν που ισχύει στους αγωγούς και προσέξτε είναι διαφορετική από τη σχέση που θα είχαμε αν είχαμε μια οποιαδήποτε επιφάνεια εδώ φορτισμένη με μια επιφάνεια σίγμα και κάνω πάλι το ίδιο πράγμα που κάναμε και πριν και δεν είναι αγωγός αυτό, ας πούμε ότι είναι μια επιφάνεια στον χώρο, έτσι, χωρίς να είναι αγωγός. Και βρω ποιο είναι το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει αυτή η επιφάνεια, είναι διαφορετικό, γιατί. Γιατί από τον νόμο του Γκάους τι έχω. Έχω το ε να είναι κάθετο προς τα κάτω εδώ. Είναι προς τα δω το ε, προς τα δω το ε, που δεν είναι 0 μέσα. Άρα έχουμε ε επί α στην πάνω, συν ε επί α από την κάτω μεριά, που δεν το έχουμε αυτούς τους αγωγούς, ίσον Q περικλειόμενο δια ε 0, ίσον σίγμα επί α δια ε 0. Απλοποιείτε το α εδώ παντού. Και έχω τελικά, γράψω εδώ,
2 εψιλον ίσον σίγμα διε 0, άρα το εψιλον κατά μέτρο, το εψιλον κάθε του, γιατί δεν υπάρχει παράλληλο πάλι εδώ, είναι σίγμα δια 2 εψιλον 0. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου πέφτει στα quiz. Δηλαδή, πετάω ας πούμε έναν αγωγό και μία επιφάνεια από κάτω, που έχει μεγαλύτερο ηλεκτρικό πεδίο. Στον αγωγό είναι σίγμα δια εψιλον 0, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο μέσα. Στην οποιαδήποτε επιφάνεια είναι σίγμα δια 2 εψιλον 0. Γιατί υπάρχει συμμετρία πάνω κάτω. Ό,τι είναι από πάνω είναι και από κάτω. Στον αγωγό δεν υπάρχει συμμετρία. Στον αγωγό από τη μέσα μεριά το εψιλον είναι 0. Αγαπημένο θέμα για τα quiz. Όποιος δεν το κατάλαβε, τώρα το ρωτήσει τώρα. Αλλιώς, πολύ φοβάμαι, θα χάσει κάποιο κομμάτι του μπόνους. Ναι. Ξαναλέω ότι εφαρμόζω τον νόμο του Γκάουσου στον αγωγό. Και ο νόμος του Γκάους τι μου δίνει? Μου δίνει ένα ε επί α από την πάνω μεριά του κυλίνδρου μόνο. Στην κάτω μεριά δεν συνεισφέρει κάτι, γιατί το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0 μέσα στον αγωγό. Άρα θα πάρω ε επί α από την πάνω μεριά, 0 επί α στην κάτω μεριά, ίσον σίγμα επί α διε 0. Άρα λοιπόν βλέπεις εδώ πέρα ότι το ε επί α που είναι από τη μία μεριά, συν το 0, συν 0 επί α από την κάτω μεριά, που είναι 0, ίσον με το Q περικλειόμενο που είναι σίγμα επί α, σε αυτό το κύλινο, βλέπω το περικλειόμενο είναι αυτό το κομματάκι εδώ μέσα. Είναι αυτό το κομματάκι εδώ μέσα, το περικλειόμενο. Το δεν είναι το περικλειόμενο φορτίο, όμως το κύλινο. Άρα να δει σίγμα επί α, που α είναι κάθε τη, η επιφάνεια της πάντων και κάτω βάση. Αυτό λοιπόν είναι το Q περικλειόμενο και στις δύο περιπτώσεις, και στην επιφάνεια και στο κάτω, αλλά εδώ πέρα έχω ε επί α συν 0 επί α την κάτω μεριά. Δεν υπάρχει πεδίο από την κάτω μεριά. Άρα είναι ε επί α ίσον σίγμα επί α διε 0 και βγάζω αμέσως ε ίσον σίγμα διε 0. Ενώ στο άλλο έχω και από την κάτω μεριά συνεισφορά. Βλέπεις εδώ πέρα λέει ε επί α συν ε επί α από την κάτω μεριά του κυλίδρου, που είναι οι δύο πλευρές. Το μόνο λοιπόν ε συν ε επί α, δηλαδή συνεισφέρει και αυτό το κομμάτι εδώ, και αυτό το κομμάτι εδώ και το πάνω κομμάτι. Και το πάνω κομμάτι. Επομένως λοιπόν βλέπεις ότι λόγω αυτής της συνεισφοράς έχω 2 ε ίσον 2 ε από εδώ θα υπάρχει ίσον σίγμα δι ε 0 και βγαίνει ε ίσον σίγμα δια 2 ε 0, όχι δια ε 0. Προσοχή λοιπόν στο σημείο αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου των αγωγών. Τώρα, θα περάσουμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία άσκηση του θέματος αυτού, η οποία είναι η πίεση, ας πούμε ότι έχω εδώ πέρα έναν αγωγό και υπάρχει εδώ πέρα λοιπόν μια επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σίγμα. Βάζω κάποιο φορτίο λοιπόν εγώ εδώ μέσα, το οποίο πάει και κολλάει εδώ πάνω. Αποθεί λοιπόν το φορτίο το ένα το άλλο και έρχεται και κολλάει εδώ στο τείχομα. Καθώς κολλάει στο τείχομα, θέλει να απομακρυνθεί, ασκεί μια πίεση. Αποθούνται τα φορτία και πιέζουν το τείχομα προς τα έξω. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή η πίεση, δηλαδή η δύναμη ουσιαστικά που ασκείται στο τείχομα, αυτή η δύναμη F ή αν θέλετε η δύναμη F διά α, η πίεση, ή η δύναμη F μόνη της, πώς συνδέεται με την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σίγμα? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που θα απαντήσουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα κομματάκι εδώ της επιφάνειας του αγωγού. Έτσι. Ας πούμε ένα κομματάκι εδώ πέρα. Και να θεωρήσουμε για παράδειγμα μια μικρή, ένα μικρό κομματάκι εδώ πέρα που έχει μια επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σίγμα. Ας πάρουμε αυτή την επιφάνεια απομονωμένη, έτσι. Πρέπει να βρούμε το ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει σε αυτή εδώ πέρα τη μικρή επιφάνεια. Σε αυτή τη μικρή επιφάνεια υπάρχει ένα ηλεκτρικό πεδίο ε, που το ονομάζω ε, αλλά που οφείλεται σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι του αγωγού εκτός από εκείνο το κομματάκι. Δηλαδή, φυσικά αυτή η επιφάνεια δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη στον εαυτό της, έτσι το φορτίο που υπάρχει σε αυτή την επιφάνεια δεν μπορεί να πιέσει τον εαυτό του. Δέχεται δύναμη από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του αγωγού εκτός από τον εαυτό του. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πόσο είναι το ηλεκτρικό πεδίο πάνω σε αυτήν την μικρή επιφανιούλα, το οποίο οφείλεται όχι στην επιφάνεια, αλλά στον υπόλοιπο αγωγό.
Αυτό το ηλεκτρικό πεδίο είναι εκείνο που θα ασκήσει δύναμη σε εκείνη την επιφάνεια. Και αυτή τη δύναμη θέλω να υπολογίσω. Για να βάλω λοιπόν τη δύναμη, πρέπει να υπολογίσω πρώτα το ηλεκτρικό πεδίο που οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα. Για να βρω αυτό το ηλεκτρικό πεδίο, θα κάνω το εξής πράγμα. Θα πω ότι... Θα χρησιμοποιήσω την εξής παρατήρηση, ότι υπάρχει εδώ πέρα μέσα στην επιφάνεια αυτή, το ηλεκτρικό πεδίο στη μέσα μεριά είναι ακριβώς 0. Αυτή όμως εδώ η μικρή επιφανιούλα ασκεί ένα ηλεκτρικό πεδίο από τη μέσα μεριά, το ε δηλαδή της επιφάνειας, ε επιφάνειας, είναι ίσον στη μέσα μεριά, είναι σίγμα δια 2 ε 0. Αυτό που είπα προηγουμένως, έτσι, άμα ήταν αυτή η επιφάνεια μόνη της κάπου και εφαρμόσω τον νόμο του Γκάους για αυτή την επιφάνεια, αν πάρω εδώ είναι μια επιφάνεια μόνη της, ας πούμε δεν υπάρχει αγωγός, παίρνω εδώ πέρα κανονικά τον νόμο του Γκάους και όπως είπα και προηγουμένως είναι ε 2 ε επί α, ίσον σίγμα επί α δι ε 0, τα α απλοποιούνται και βγάζω το ηλεκτρικό πεδίο προς τη μέσα μεριά, προς τα κάτω εδώ ή και προς τα πάνω, ε είναι ίσον σίγμα ε κάθετο, μάλλον είναι σίγμα, γιατί μόνο κάθετο υπάρχει, δια 2 ε 0. Όμως στον αγωγό, αυτό το μέσα κομματάκι εδώ που έχουμε, αυτό το μέσα κομματάκι που είναι εδώ, ξέρουμε ότι είναι 0. Έτσι δεν είναι. Άρα για να μηδενιστεί αυτό, πάνω από ότι όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του αγωγού συνεργάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να το μηδενίσουν. Δεν είναι, γιατί πώς θα ήταν 0 από μέσα. Από με αυτή την επιφανιούλα έχει ένα λιγό πεδίο προς τα μέσα. Για να μηδενιστεί αυτό πρέπει όλοι οι άλλοι να συνεργαστούν και να το μηδενίσουν. Άρα λοιπόν αμέσως συμπεραίνω το ε στον άλλα. Έτσι, αναγκαστικά θα είναι ίδιο με το ε της επιφάνειας, αλλά αντίθετο, έτσι. Αντί να είναι προς τα μέσα, θα είναι προς τα έξω. Θα είναι λοιπόν ε σίγμα δια 2 ε 0. Των υπολείπων. Μιλάω τώρα κατά υπόλοιπα, για το ίδιο, έτσι, για να εξοδετερωθεί αυτό το κομματάκι. Αυτό λοιπόν το ε άλλα ασκεί μια δύναμη στη μικρή αυτή επιφανιούλα που είναι πόσο. Η ε λοιπόν που θα ασκήσει θα είναι το ηλεκτρικό πεδίο που είπαμε είναι σίγμα δια 2 ε 0 επί το φορτίο Q, δηλαδή είναι το πεδίο ε επί Q, επί το φορτίο Q που υπάρχει σε αυτή την επιφάνεια. Πόσο είναι το φορτίο Q που υπάρχει σε αυτή την επιφάνεια? Είναι σίγμα επί α. Άρα είναι σίγμα δια 2 ε 0 επί σίγμα επί α. Έτσι. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα το σίγμα αυτό, άρα λοιπόν από εδώ προκύπτει άμεσα ότι το F δια α, δηλαδή η πίεση, γιατί παίρνω το α και το πάω από την άλλη μεριά για να βρω την πίεση που ασκείται, είναι ίσο με σίγμα τετράγωνο δια 2 δια 2 ε 0. Έτσι δεν είναι? Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη την οποία δέχεται αυτή η μικρή επιφανιούλα, έτσι, η οποιαδήποτε μικρή επιφανιούλα στο αγωγό. Άρα λοιπόν μετατρέψαμε ουσιαστικά, συμπεράναμε αυτό το απλό κολπάκι, ποια είναι η πίεση που δέχεται ο αγωγός, λόγω ότι τα φορτία θέλουν να φύγουν μακριά τον από τα άλλα, δεν μπορούν να φτάνουν μέχρι το τοίχο. Το βιβλίο σας το έχει λίγο διαφορετικά την απόδειξη, το νομίζω ότι είναι πιο απλή, πιο απλά στον τρόπο, όπως δεις, παρόμοια είναι δηλαδή, αλλά απλώς εγώ το έκανα λίγο πιο διαστητικά. Οπότε συνιστώ να ακολουθήσετε αυτή την προσέγγιση, έτσι. Λοιπόν, επομένως λοιπόν έχουμε αυτή την απόδειξη που είναι πολύ σημαντική. Και αυτό λοιπόν τώρα, πάω κάποια ερώτηση, τώρα κάποιο σχόλιο που θέλετε να κάνετε, κάποια παρατήρηση. Α, να ξαναπώ πάλι τώρα που το θυμήθηκα, επειδή με ρωτήσανε στο διάλειμμα. Ξαναλέω, αύριο Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, μέσω Teams, έχουμε ώρες γραφείου. Κάθε Παρασκευή. Την αυριανή Παρασκευή θα κάνουμε το quiz. Έτσι. Θα κάνουμε τις απαντήσεις στο quiz. Επομένως λοιπόν, όποιος θέλει να δει που έκανε λάθος στο quiz, πρέπει να μπει στο Teams αύριο, 6 με 8, έχω βγάλει ανακοίνωση με το password, για να μάθει ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις στο quiz και γιατί είναι οι σωστές. Το ξαναλέω τρίτη φορά αυτό σήμερα.
Γιατί μερικοί δεν το είχαν ακούσει και μου το κάνανε στο διάλειμμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, σχετικό με αγωγούς πάλι, που έχει να κάνει με τους λεγόμενους πυκνωτές. Όταν ακούτε πυκνωτή, τι έρχεται στο μυαλό σας συνήθως? Αυτό το πράγμα εδώ, έχετε ένα επίπεδο πράγμα έτσι, που έχει φορτίο το συν Q, με ένα άλλο επίπεδο έτσι, που συνδέεται σε ένα κύκλωμα που έχει φορτίο μείον Q. Εντάξει. Σε αυτό το μάθημα το γενικεύουμε λίγο αυτό. Όταν ακούμε πυκνωτή, θα φανταζόμαστε το εξής. Θα φανταζόμαστε έναν αγωγό, οπουδήποτε κι αν είναι, έναν αγωγό, που έχει φορτίο συν Q, και έναν άλλον αγωγό, οπουδήποτε αν είναι, επίσης, να έχει φορτίο μείον Q. Δύο αγωγοί δηλαδή, που είναι κοντά ένα με τον άλλον, και έχουν αντίθετα φορτία συνολικά, αυτό το σύστημα το λέμε πυκνωτή. Ένα παράδειγμα είναι ο επίπεδος πυκνωτής που έχετε γνωρίσει εδώ πέρα. Άλλο ένα παράδειγμα είναι ο λεγόμενος σφαιρικός πυκνωτής, που έχει μία σφαίρα μέσα με φορτίο συν Q και έναν εξωτερικό φλοιό που έχει ένα φορτίο μείον Q. Μείον Q. Μπορεί να έχει και ένα πάχος αυτό, δηλαδή έχει μία εξωτερική επιφάνεια και μία εσωτερική επιφάνεια. Φυσικά το φορτίο μείον Q συσσωρεύεται στην εσωτερική επιφάνεια. Ή ένας κυλινδρικός πυκνωτής, που έχει ένα εξωτερικό κύλινδρο, που έχει ένα φορτίο, ξέρω εγώ, συν Q ή πλην Q, και έναν άλλο κυλινδράκο μέσα, στο εσωτερικό, που να έχει φορτίο, επίσης άπειρο, πολύ μεγάλο μεγέθος, να έχει φορτίο, ξέρω εγώ, μείον Q. Να έχει εδώ πέρα, ή μέσα να έχει συν Q, και εδώ να έχει μείον Q. Αυτό λέγεται κυλινδρικός πυκνωτής. Έτσι. Διάφορα συστήματα. Οι πυκνωτές μπορεί να έχουν. Τώρα, αυτοί οι πυκνωτές ορίζουμε ως V τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του θετικού οπλισμού, του κομματιού δηλαδή που έχει θετικό φορτίο, μείον τον οπλισμό που έχει αρνητικό φορτίο. Και αυτό βέβαια συσούται με το μείον, το ολοκλήρωμα ε επί dl, ξεκινώντας από το αρνητικό φορτίο και πηγαίνοντας στο θετικό φορτίο. Δηλαδή παίρνω μια διαδρομή από εδώ μέχρι εδώ, ποια διαδρομή θέλω εγώ. Και αυτό είναι το. Και υπολογίζω το ε επί dl κατά μήκος αυτής της διαδρομής. Άρα για να βρω τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών, έτσι, αυτά λέγονται οπλισμοί, αυτά με τα φορτία, το συν και το πλην, έτσι. Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή, έτσι, υπολογίζω αυτό το ολοκλήρωμα. Βάλε σε παρακαλώ τη μάσκα σου κανονικά. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν κανονικά την. Αυτό το επικαλείο κρίμα το υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν και πρακτικά, όταν σας πει κάποιος, βρες μου τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή, δηλαδή το V, τι θα κάνετε στην πράξη πάντα? Θα υπολογίζετε το ηλεκτρικό πεδίο με τον νόμο του Γκάους. Και μετά θα βάλετε το ολοκλήρωμα από το έναν οπλισμό στον άλλο. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό. Όταν ακούτε πυκνωτή, κατά πάσα πιθανότητα η άσκηση ζητάει να υπολογίσει τη διαφορά δυναμικού. Πάντα λοιπόν θα υπολογίσει το ολοκλήρωμα αφού βρείτε το ε από τον νόμο του Γκάους, θα δείτε το ολοκλήρωμα ε επί dl. Τώρα, αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία, χρησιμεύει πάρα πολύ στο να υπολογίσουμε μία ποσότητα των πυκνωτών που λέγεται χωρητικότητα. Χωρητικότητα λοιπόν του πυκνωτή, χωρητικότητα, και η οποία ποσότητα ορίζεται ως σε ίσον με το Q δια V. Δηλαδή το φορτίο που υπάρχει στους δύο οπλισμούς του πυκνωτή, συν Q και πλην Q ας πούμε εδώ πέρα, δια της διαφοράς δυναμικού. Με βάση αυτόν τον ορισμό θα έλεγε κανείς ότι αν διπλασιάσω το φορτίο σε ένα πυκνωτή, διπλασιάζω και η χωρητικότητα. Έτσι. Γιατί είναι Q δια V, δεν είναι? Όποιος το βάλει αυτό στο quiz, θα πάρει 0. Το λέω από τώρα. Έτσι. Μπαίνει συνήθως ακούω για αυτή η ερώτηση. Γιατί πέρα θα πάρει 0, αφού λέει Q δια V, γιατί θα πάρει 0 το 0. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι και το V έχει κρυμμένο μέσα το μία εξάρτηση από το Q.
Διότι θυμάστε το V είναι ανάλογο του, είναι ίσον μάλλον, του ολοκληρώματος ε επί dl. Και το ε είναι ανάλογο του Q στην πραγματικότητα, αφού είναι ολοκλήρωμα ρο επί dv κλπ. Επομένω λοιπόν το Q εδώ απλοποιείται. Η χωρητικότητα εξαρτάται μόνον από τις ενδογενείς ιδιότητες του, τις γεωμετρικές μάλλον ιδιότητες του πυκνοτή. Και όχι από το εκάστοτε φορτίο και δυναμικό που θα βάλω. Είναι κάτι ενδογενές. Άμα διπλασιάσω το φορτίο, διπλασιάζεται και το δυναμικό. Ο συντελεστής αναλογίας τώρα του διπλασιασμού έχει σημασία και αυτό λέγεται χωρητικότητα. Εν γέννη λοιπόν υπάρχει ισχύ ότι το Q είναι ίσον σε επί δε, όπου το σε είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία του πυκνοτή. Αν είναι επίπεδος, αν είναι σφαιρικός, τι αποστάσεις έχουν οι αποκλεισμοί, τι επιφάνεια έχουν οι αποκλεισμοί κλπ. Επομένως λοιπόν, αν διπλασιάσουμε το Q, η χωρητικότητα μένει ανεπηρέαστη. Έτσι. Τώρα, πώς υπολογίζουμε πρακτικά τη χωρητικότητα? Πώς είναι πρακτικά, αυτό που κάνουμε είναι υπολογίζουμε το V από το ολοκλήρωμα ε dl, βγάζουμε κοινό παράγοντα, είναι Q επί κάτι αυτό το πράγμα, Q επί ξέρω εγώ, είναι ένα αριθμό α το πω, και αυτό το Q απλοποιείται και αυτό το 1 δι α που θα μείνει εδώ θα είναι η χωρητικότητα. Όταν λοιπόν λέμε βρείτε τη χωρητικότητα, δεν λέμε την πραγματικότητα, βρείτε το V συναρτής του Q και απομονώστε το συντελεστή αναλογία. Αυτό σημαίνει βρείτε τη χωρητικότητα, βρείτε το δυναμικό δυναμικό, διαφορά δυναμικού δηλαδή. Όταν λέω V δεν είναι δυναμικό, εννοώ διαφορά δυναμικού, προσοχή έτσι. V σημαίνει διαφορά δυναμικού. Άλλο το δυναμικό που χρειάζεται σημείο αναφοράς και άλλο το V που μπαίνει εδώ στους πυκνωτές και μιλάμε για διαφορά δυναμικού. Άλλη μία παρατήρηση εδώ, εδώ πέρα μιλάμε για την απόλυτη τιμή του V. Δηλαδή αν βρείτε αρνητικό V, δεν πετάξει την αρνητική χωρητικότητα, αρνητική διαφορά δυναμικού, ξέρω εγώ, αν βρει κάποιος, ή αρνητικό φορτίο ή οτιδήποτε άλλο. Η χωρητικότητα πάντοτε είναι θετικός αριθμός, έτσι. Λοιπόν, φυσικά θα βρει πάντα θετικό αριθμό για να το κάνει σωστά, αλλά μπορεί με κάποια αλλαγή προσήμου οτιδήποτε να βρει κάτι αρνητικό. Θα παίρνετε πάντα θετική τιμή για τη χωρητικότητα. Τώρα, ας κάνουμε ένα παράδειγμα, έτσι. Σας δίνει κάποιος έναν επίπεδο πυκνωτή, άπειρες πλάκες μέχρι το άπειρο και σας λέει να μου βρείτε τη χωρητικότητα σε αυτό το πυκνωτή. Έχουμε λοιπόν ένα θετικό φορτίο συν Q, εδώ έχει ένα αρνητικό φορτίο μείον Q και θέλω να βρω τη χωρητικότητα. Τι κάνω λοιπόν πάντα εδώ, θα βρω τη διαφορά δυναμικού V συναρτής του Q. Ποια είναι η διαφορά δυναμικού δέλτα V, η V είναι το ολοκλήρωμα, μείον το ολοκλήρωμα, ε επί dl, από το συν προς το πλήν, από το συν Q, από το συν οπλισμό μέχρι το πλήν οπλισμό. Τώρα, πόσο είναι τώρα το... Πόσο είναι το ηλεκτρικό παιδί της περιοχής αυτής, με τον νόμο του Gauss πάω και το βρίσκω. Έτσι, πάω κανονικά, εδώ πέρα έχω ένα οπλισμό. Βρίσκω τώρα την, για κάθε μία επιφάνεια ξεχωριστά. Έχω λοιπόν ε επί α εδώ πάνω, αυτό είναι ε επί α εδώ. Ε επί α από την κάτω μεριά. Και έχω λοιπόν, η παράπλευρη δεν συνεισφέρει γιατί είναι κάθε το ηλεκτρικό πεδίο. Έχουμε λοιπόν ε επί α, συν ε επί α, ίσον το Q περικλειόμενο που είναι σίγμα επί α δι ε δι δε. Από εδώ συνεπάγεται λοιπόν ότι ε ίσον σίγμα δια δι ε 0. Αυτό λοιπόν είναι το ηλεκτρικό πεδίο, αλλά λοιπόν είναι ηλεκτρικό πεδίο προς τα κάτω και προς τα πάνω. Και το μέτρο του καθενός είναι σίγμα δια δι ε 0. Ομοίως και από την πάνω μεριά, πάλι κάνω εδώ πέρα αυτό το ίδιο πράγμα εδώ. Εδώ όμως το ηλεκτρικό πεδίο είναι προς τα μέσα και στις δύο περιπτώσεις. Κοιτάζει προς το μείον, γιατί είναι αρνητικό το φορτίο. Και έχω πάλι το ίδιο, ε, ίσον σίγμα δια δι ε 0, αλλά εδώ πέρα υπάρχει και ένα μείον, δηλαδή ουσιαστικά είναι προς την πάνω μεριά, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ έχω μία συνεισφορά
Έτσι, έχω μία συνεισφορά από, την, από, τις, από τα δύο φύλλα στο εσωτερικό, έψιλον εσωτερικού. Είναι ίσον με σίγμα δια 2 έψιλον 0 συν σίγμα δια 2 έψιλον 0 ίσον σίγμα δια έψιλον 0 που είναι από τα δύο φύλλα τα οποία συνεργάζονται και δίνουν ένα συνολικό πεδίο σίγμα δια 2 έψιλον 0. Στην έξω μεριά όμως, έψιλον εξωτερικό, τα δύο φύλλα είναι ανάποδα. Βλέπετε αυτός σμπρώχνει προς τα κάτω, έτσι. Αυτός εδώ, στην πάνω μεριά αυτός σμπρώχνει προς τα πάνω και αυτός σμπρώχνει προς τα πάνω. Έτσι. Δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο αυτού νου στην πάνω μεριά είναι προς τα δω, άμα το προεκτείνω, ενώ το ηλεκτρικό πεδίο της άλλης πλάκας είναι προς τα κάτω. Άρα λοιπόν έψιλον εξωτερικό είναι σίγμα δια 2 έψιλον 0 μείον σίγμα δια 2 έψιλον 0 που είναι ίσο με το 0. Και ομοίως και από την κάτω μεριά έχουμε έψιλον ίσο με το 0, έψιλον ολικό ίσο με το 0 στην έψιλον μεριά. Άρα εκτός των οπλισμών το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0 γιατί εξωτερώνει τα πάνω και κάτω φύλλα. Μέσα όμως, έτσι, το ηλεκτρικό πεδίο είναι σίγμα δια έψιλον 0. Λοιπόν, ένας τρόπος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το βγάλετε αυτό που έκανα, έτσι. Ένας τρόπος είναι αυτός που σας είπα τώρα εγώ. Άλλος μπορεί να πάει να κάνει νόμο του Γκάους απ' έξω, να πάρει ένα κύλινδρο εδώ πέρα απ' έξω και να πει παίρνω ένα κύλινδρο εδώ πέρα, το ολικό φορτίο είναι 0, άρα το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0 απ' έξω. Άλλος να πάρει αυτό ότι είναι 0 απ' το ολικό και μετά να πάρει ένα κύλινδρο εδώ μέσα, να πάρει μόνο στην κάτω μεριά και να μην πάρει συμμετρία, να πάρει εδώ πέρα ένα κύλινδρο και να πει το ηλεκτρικό πεδίο είναι απ' έξω είναι 0, μέσα είναι διάφορο του μηδενός. Άρα εδώ πέρα έχουμε σίγμα δια έψιλον 0. Διάφοροι τρόποι υπάρχουν, έτσι λέω ότι είναι μοναδικό τρόπο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι παντού το ίδιο. Μέσα το πεδίο είναι σίγμα δια έψιλον 0, έξω το πεδίο είναι 0. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ηλεκτροπεδίο. Το βρήκα λοιπόν το ηλεκτροπεδίο με τον νόμο του Γκάους. Έτσι. Και τώρα, αφού εφαρμόσω τον νόμο του Γκάους, πάω και βρίσκω το διαφορά δυναμικού. Η οποία διαφορά δυναμικού θα είναι ίσο με τι. Είναι θα είναι ίσον με το ηλεκτρικό πεδίο που είναι σίγμα δι' έψιλον 0 επί το d, όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πλακών. Και βάζω θετική τιμή εδώ πέρα φυσικά, δηλαδή βάζω πέρα την απόλυτη τιμή εδώ πέρα, αν κάνω κάποια λάθος στα πρόσημα. Γιατί παιδί μου σε βγάζει τιμή τη συνεχώς εκτός της μάσκας. Ακούς. Πάρε τη μάσκα σου κανονικά. Ναι, ναι. Τι πάρε κανονικά τη μάσκα σου, είναι δυνατόν τη φορά έτσι να πούμε. Άμα δεν μπορεί, παίρνει έξω άμα δεν αντί. Πήγαινε πίσω τέλος πάντων. Μόνο. Πάρε κανονικά τη μάσκα σου, συνέχεια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το V που είναι σίγμα διέψον επί D. Και αυτό λοιπόν το V το γράφουμε λοιπόν έτσι. Και μπορεί να γραφτεί και με άλλο τρόπο, ως ίσον με, σε αρχή του Q θέλω να το βάλω έτσι, ίσον σίγμα επί α, επί d, δια έψιλον 0 επί α. Που είναι ίσον αυτό, απλώς επειδή διαρρώ με το α δηλαδή εδώ πέρα, ίσον Q επί d, δια έψιλον 0 επί α. Και βλέπετε τώρα πραγματικά δεν εμφανίστηκε το Q που ήθελα εγώ εδώ πέρα και πέτυχα το σκοπό μου. Βρήκα δηλαδή τη διαφορά δυναμικού στην αρκίση του Q. Όπου α εδώ πέρα είναι η επιφάνεια των πλακών, έτσι προσοχή εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό το μικρό α που είχα εδώ πάνω, δεν είναι αυτό το μικρό στη μικρή αυτή την κομμάτια, είναι όλη η επιφάνεια των πλακών. Γιατί σίγμα επί όλη την επιφάνεια είναι το Q, το ολικό Q. Άρα λοιπόν τώρα το βάζω αυτό στη χωρητικότητα, σε ίσον Q δια V ίσον Q δια και βάζω από κάτω Q επί D δια ε Q επί D η ε0 επί α, τα Q απλοποιούνται και βγαίνει αυτό τελικά να είναι ίσο με ε0 επί α δια d. Βρήκα λοιπόν το σε, συναρτήσει των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του πυκνωτή. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα το οποίο μπορεί να κάνει κανείς και επιπλέον μπορούμε να δούμε και άλλα παραδείγματα. Για παράδειγμα ένα σφαιρικό πυκνωτή. Έτσι. Ας δούμε λοιπόν την περίπτωση ενός σφαιρικού πυκνωτή, πώς θα υπολογίσουμε τώρα την αντίστοιχη χωρητικότητα για έναν σφαιρικό πυκνωτή.
Έχω λοιπόν μία σφαίρα, ο οποίος είναι ο λεγόμενος εσωτερικός οπλισμός, έτσι, που έχει μία ακτίνα, στην πω R1. Γύρω-γύρω υπάρχει ένας άλλος οπλισμός, ο εξωτερικός οπλισμός, που έχει μία άλλη ακτίνα R2, έτσι. Και καλούμε να βρω τη χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή. Πάντα λοιπόν θα βρω πρώτα το διαφορά δυναμικού V, που είναι ίσον με μείον το ολοκλήρωμα από τη μέσα μεριά, από το συν, ξέρω εγώ, μέχρι το πλήν, από το συν μέχρι το πλήν, του ε επί dl. Το ε, θυμάμαι ότι το έχω βρει με τον νόμο του Γκάουσ, εδώ το τραβάω ένα νοητό Γκάουσ, μια γκαουσιανή επιφάνεια, που είναι ε ίσον με το Q, το φορτίο του μέσα πλησμού, που είναι ίδιο με το εξωτερικό, έτσι. Δια 4 πι εψιλον 0 R τετράγωνο, έτσι, όπου R είναι η απόσταση από το κέντρο μέχρι εδώ το σημείο αυτό, R, έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ηλεκτρικό πεδίο και θέλω να υπολογίσω το ολοκλήρωμα εψιλον επί dl. Το dl το γράφω σαν, και πι R μονα 2, συγγνώμη, και πι R μονα 2. Το dl το γράφω κατά τα γνωστά ίσον με R μονα 2 επί dr συν θήτα μονα 2 επί R δε θήτα συν φι μονα 2 επί R ζάιν θήτα δε φι. Το γινόμενο ε επί dl θα μου διώξει αυτούς τους δύο όρους, γιατί το θήτα μονα 2 και το φι μονα 2 με το R μονα 2 είναι κάθετα. Άρα τελικώς αυτό θα είναι ίσον με το ολοκλήρωμα. Ολοκλήρωμα, είναι το ολοκλήρωμα, Q δια 4 πι εψιλον 0 R τετράγωνο επί dr από R1 μέχρι το R2, εντάξει, ίσον αυτό με Q δια 4 πι εψιλον 0, έτσι, επί 1 διά R1 μείον 1 διά R2. Θετικός αρή, πάντα παίρνω θετικό. Αν μου βγαίνει ένα διά R2 μείον 1 διά R1, θα έλεγα κάπου έχω κάνει λάθος τα πρόσωπα, θα έπαιρνα την απόλυτη τιμή και θα έχω καθαρίσει. Εντάξει. Εδώ βγήκε ευτυχώς εντάξει. Βλέπετε το Q εμφανίστηκε εδώ απ' έξω. Βρήκα λοιπόν τη διαφορά δυναμικού V ίσον Q επί κάτι άλλο. Το κάτι άλλο είναι οι δύο ακτίνες. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι. Βλέπετε είναι το 1 δια R1 και το 1 δια R2. Οι δύο ακτίνες, η μέσα ακτίνα και η έξω ακτίνα. Επομένως λοιπόν, πραγματικά πάω λοιπόν τώρα στον τύπο της χωρητικότητας. Έτσι. Και γράφω. Και γράφω λοιπόν εδώ στον τύπο της χωρητικότητας. Σε ίσον Q δια V είναι ίσον με, κατευθείαν κάνω εδώ τις πράξεις. Το Q απλοποιείται. Q λοιπόν δια Q δια 4 πι εψιλον 0 επί R1 R2 μείον R1, άμα τα κάνω ομώνυμα, δια R1 R2, θα κάνω και ομώνυμα και προκύπτει αυτό το πράγμα. Το Q εδώ απλοποιείται και βγαίνει ότι αυτό είναι ίσον με 4 πι εψιλον 0 επί R1 R2 δια R2 μείον R1, η απόλυτη τιμή αυτού. Και έτσι βρήκα τη χωρητικότητα του σφαιρικού πυκνωτή. Πάρα πολύ απλό και σημαντικό, έτσι. Και πολύ ωραίο θέμα και αυτό για τα κύλη. Πάμε τώρα να βρούμε τον κυλινδρικό πυκνωτή. Το έχω αυτό. Πάμε τώρα να θεωρήσουμε ένα κυλινδρικό πυκνωτή και να βρούμε πάλι τη χωρητικότητα. Έχουμε λοιπόν ένα πυκνωτή εδώ. Έτσι. Θέλουμε να βρούμε τώρα την, εδώ είναι ο μέσα πλεισμός, συν Q ας πούμε εδώ πέρα, πλην Q εδώ. Πρέπει να υπολογίσουμε πάλι το ολοκλήρωμα ε, το V που είναι ίσον με μείον ολοκλήρωμα ε με την dl, από το μέσα πλεισμό μέχρι τον έξω πλεισμό. Από το μείον, ξέρω, μέχρι το συν. Λοιπόν, το ε εδώ πέρα πάλι, με τον νόμο του Γκάους, παίρνω μια νοητή κυλινδρική επιφάνεια Γκάους,
Προσοχή στα κυλινδρικά, γιατί βλέπω ότι πολλοί έχουν αδυναμία. Παίρνουμε κυλινδρική επιφάνεια Gauss. Έτσι, βλέπετε, συνεισφέρει μόνο η παράπλευρη επιφάνεια στο ηλεκτρικό πεδίο. Έχω λοιπόν ε επί την επιφάνεια που συνεισφέρει την εξωτερική επιφάνεια που είναι 2π. Ας πούμε ότι έχει αυτή ένα S αυτή η επιφάνεια εδώ. Αυτή ένα S, όπως έχει το βιβλίο σας. 2πS επί L και μήκος L ότι έχει αυτή η επιφάνεια. Εδώ πέρα πρέπει να έχει μήκος L. 2ε επί 2πS επί L είναι το ολοκλήρωμα. Λοιπόν έχουμε ε επί dα ίσον Q περιεχόμενο δια ε0. Το ε επί dα είναι ε επί 2πS επί L, που αυτό είναι ίσο με το Q περιεχόμενο, που είναι πόσο, είναι σίγμα επί σίγμα, είναι Q τέλο πάντων, Q περιεχόμενο, και ας το πούμε είναι λάμδα, η γραμμική πυκνότητα φορτίου στο μέσα πληθυσμό, επί το L, παίρνω λεπτά τη γραμμική πυκνότητα, δηλαδή φορτίο ένα μονάδα μήκους, επί L, διε ε0. Τα L απλοποιούνται, συγγνώμη, τα L εδώ απλοποιούνται, το λάμδα δεν απλοποιείται, τα L απλοποιούνται και έχω ε, είναι ίσον με λάμδα δια 2 πι ε 0 επί S και επί S μοναδίου. Βάζω και το διάνυμα. Αυτό λοιπόν είναι το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των οπλισμών ενός κυλινδρικού πυκνοτή με γραμμική πυκνότητα φορτίου λάμδα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, μπορεί να είναι και από το σύντοπλο. Παίρνουμε ούτω ή άλλω την απόλυτη τιμή. Οπότε δεν μα αφορά το. Έτσι. Μην μπλέκεται με αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Ναι. Γιατί πήραμε γραμμική κοινότητα. Αυτό είναι το κύριο. Γιατί πήραμε γραμμική κοινότητα. Ναι, είναι... θέλουμε να δούμε πόσο φορτί υπάρχει ένα μονάδα μήκο του κυλίνδρου, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά ο κύριο είναι στερεό. Οπότε δεν πρέπει κανένα να πάρουμε. Εντάξει, μπορούσα να κάνουμε γι' αυτό, αλλά εδώ μας βολεύει να δούμε πόσο φορτίο υπάρχει ένα μονάδα μήκους. Οπότε παίρνω ένα κομμάτι του κυλίνδρου, τον κόβω κάπου και λέω πόσο είναι το φορτίο ανά μονάδα μήκους αυτό το κομμάτι και το όνομα αυτό λέγεται γραμμική πυκνότητα. Έτσι. Δεν υπάρχει γραμμική πυκνότητα μόνο σε μονοδιάστατες κατανομές. Μπορώ να το ρίξω και σε κυλίνδρο. Παίρνω ένα κομμάτι και λέω πόσο φορτίο ανά μονάδα μήκους του κυλίνδρου. Με βολεύει γιατί απαιτείται το L εδώ, έτσι. Και είναι και μετρήσιμο, δεν κάτι που. Θα το μετρήσω, δεν είναι κάτι περίεργο που μου κατέβει. Άρα έτσι λοιπόν υπολογίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό ενός κυλίνδρου ή και έξω από το κύλινδρο. Τώρα το δυναμικό, άμα το βάλω εδώ, το dl σε κυλινδρικές με τι ισούται. Το dl είναι ίσον με ds s μοναδίαιο επί ds συν s δε φι επί φι μοναδιαίο συν dz επί z μοναδιαίο, όπου z είναι κατά μήκος του άξονα, αυτό είναι το άξονα z εδώ, έτσι. Παίρνω το z κατά μήκος του άξονα του κυλίδρου. Τώρα, επειδή το ηλεκτρικό πεδίο έχει s μοναδιαίο εδώ, όταν πολλαπλασιαστεί εδώ πέρα στο ε επί dl με το φι μοναδιαίο και το z μοναδιαίο, αυτά τα δύο θα φύγουν, γιατί είναι κάθετα. Και θα μου μείνει τελικά ότι αυτό είναι ίσον με ολοκλήρωμα, είναι το ολοκλήρωμα, ομοίων το ΣΥ του ε που είναι λάμδα δια 2 πι ε 0 S επί ds. Δηλαδή το S μοναδία επί S μοναδία δίνει μονάδα, έτσι, και τα υπόλοιπα δίνουν 0. Εντάξει, στον dl. Τώρα βάζω αυτό λοιπόν είναι ίσον με λάμδα δια 2 πι ε 0 επί τον λογάριθμο του το λογάριθμο του R, το λογάριθμο, ας πούμε ότι οι δύο ακτίνες είναι R1 και R2, έτσι, S1 και S2, ας πούμε ότι το μέσα έχει S1, S1 και το έξω έχει S2, ο λογάριθμος του S1 S2 ή S1, για να είναι επιθετικό.
Εντάξει. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το Lambda επί L. Βέβαια το φορτίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί εδώ καθόλου. Θέλω να το κάνω να εμφανιστεί. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα πολλαπλασιάσω και θα διαιρέσω με το L. Θα σβήσω λίγο εδώ. Πολλαπλασιάζω και διαιρέω με το L το μήκος για να μου βγει το φορτίο. Το γράφω λοιπόν αυτό σαν ίσον με λάμδα, το Q λοιπόν, το λάμδα επί L και δια L εδώ, Q λοιπόν, αυτό είναι το Q εδώ πάνω, Q λοιπόν δια 2 πι εύστον 0 L επί Ln του S2 δια Sn. Και τώρα που βρήκα το δυναμικό, βλέπετε το Q εμφανίστηκε πάλι εδώ πέρα, έτσι. Και έχω λοιπόν επομένως ότι η φορητικότητα είναι ίση με Q δια V, έτσι, που είναι ίσον με 2π ε 0 L δια ln του S2 προς Sn. Εντάξει, και αυτή λοιπόν είναι η φορητικότητα που ήθελα να